www.radioaυτό.gr. Πα, 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 κάντε like. Πα, 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 like, like, πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Η κατάτια του ελληνικού ποδοσφαίρου, καλημέρα, είναι η πρωταθλήτρια ομάδα να χάνει 2-0 στη Γιουβέντους και να πανηγυρίζουν στον Πειραιά. Είναι ασύλληπτο. Είναι πρωτάκουστο, είναι ανήκουστο, γιατρέ, ο παδέ τη Ξάνθη. Καλημέρα. Καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα. Δηλαδή, σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί που θα πάει ο Λεμονής στο σπίτι, μπορεί η γυναίκα του να του κάνει μια τούρτα, μπορεί τα παιδιά του να του πούνε μπαμπά, μπράβο, μπορεί τον τερματοφύλακα τον. Πώς το λένε αυτό που μοιάζει ο Φορτηγάτη, τον έκανε, πρώτο. Τον Πόρτο. Τον Πόρτο, όπως το λένε, να τον κάνουν να πούμε ειδική υποδοχή. Μπορεί να πάει, να πάει η θύρα 7 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενζινέλος. Και σήμερα βλέπω τον Θεοδωρίδη στα 83 του με τον Μάγουλο Βερίκοβο. Ακμιότατος. Ακμιότατος να κάνει δηλώσεις στο ΣΥΝΕΡΤ, να πούμε. Λαλίστατος, χαρούμενος, Ολυμπιακός που έδωσε μόνο 2-0. Επιτυχία. Εμείς το δώσαμε σκόρ το μεσημέρι, όχι εμείς, εγώ. Κοίταξε, επιτυχία είναι το... 2-0, παιδιά. Μην ψάχνετε τα 5 και τα 6-0. Πολλές παράμετροι υπάρχουν για αυτό το αποτέλεσμα. Ότι δεν θα φουλάρει η Γιουβέντους. Επειδή απέξει ο Ιγκουαΐν και ο Μάντζουκιτς μαζί, μόλις είδε το ζόρι τους πέταξε 4-4-2. Γιατρέ, ξεκινάμε την ανάλυση του παιχνιδιού λέγοντας το εξής. Τι κοινό είχε, είπαμε, στο καφενείο Μαρμίτα, το οποίο ξεκίνησε σήμερα να λειτουργεί. Τι κοινό είχε το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιουβέντους από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ? Είπαμε ότι η αλλαγή του σχήματος από τη Γιουβέντους και την ΑΕΚ 4-4-2 με την είσοδο του Ιγκουαΐν και αντίστοιχα με την είσοδο του Λιβάγια ήταν αυτή που έγινε την πλάστηκα υπέρ των δύο ομάδων. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι... Τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό που χαίρονται τα ταγάρια ότι και είναι πάνω... ευχαριστημένοι? Άκουγα τώρα ανέβαινα την Έρα Σπορ. Αυτό μπράβο, λέει, συγχαρητήρια, μπράβο, θα μπορούσε και άλλα. Βλέπω τα site. Ναι, για λέγε. Αυτό σημαίνει 3-1-2-2 η χαφ, αναλογία και στο ένα μας και στο άλλο και όσο περνάει ο χρόνος πέφτουν βιολογικά. Πέφτουν βιολογικά. Μάλιστα είχαμε κάνει μια κουβέντα ότι το κρίσιμο διάστημα για τον Ολυμπιακό είναι το 65-80 και είναι και το χρονικό σημείο που δέχεται τα δύο γκολ. Και το έκανες και δήλωση στο καφενείο Μαρμίτα ότι 65-80 θα μπουν τα δύο γκολ. Φαινότανε. Όσοι παίζουν Ραπτόπουλο σκορ είναι καλά. Εντάξει, 2-0 τους είπαμε.
5 μονάδες έδινε, με 5 ευρώ βγάζει τα κοινόχρηστα, με 10 ευρώ βγάζει τον έμφυα. Με 20 ευρώ, ναι. Βέβαια, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αλήθεια, ναι. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση σήμερα. Εσύ γιατί είσαι σε δύσκολη θέση? Σαν άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στο πρωτάθλημα της Premier League, οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους στηρίζουν το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το τεράστιο διπλό της Chelsea, ναι, μέσα στο Wanda Metropolitano. Ναι. Ήτανε... Ο Ασλαμάς ευρίζει. Μου στείλε μήνυμα. Καλά κάνει. Έσκησε το γιατρό, Αγγλία, ο Λέκ. Ο Άσος της Βασιλείας 5. Επειδή παρακολουθώ και τη Λιγκανό, ναι, η Μπενφίκα έχει πουλήσει μέχρι τα δοκάρια. Ναι. Δεν έχει αφήσει τίποτα απόλυτο τη φετινή χρονιά. Περιμένει 2-3 χρόνια να βγάλει τη νέα χρονιά. Αύριο στο rapto.gr θα μοντάρει ο κομμουνιστής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τι λέγαμε. Προέβλεψα στο πρώτο ημίχρονο ότι τη δουλειά θα την κάνει ο Ντάγκλας Κώστα. Ο Ντάγκλας Κώστα, ναι. Τον οποίο δεν είχε Ολυμπιακός παίκτη να τον ντουμπλάρει στο ένα εναντίον ενών επάνω στον Φιγκέιρα. Εντάξει. Δηλαδή τα χαφ του Ολυμπιακού, Ρωμάο, Φόες, Ντίελαρ, δεν είναι μόνο το ανέβα κατέβα. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να πατήσουν περιοχή. Μόνο ο Φόε και δεν την πατάει. Μοιράζει. Γίνεται πασαδόρος, δεν την πατάει. Είχαν μεγάλο πρόβλημα γέρνοντας η πλάστηκα από τη δεξιά πλευρά, αφού αμήνεται ο Ολυμπιακός, να μην μπορεί ούτε ο Ρωμάο, ούτε ο Φόε, ούτε ο Σντίελαρ να πάρει κατά κάποιο τρόπο τα ντουμπλαρίσματα. Με τον Γιώργο Μάτζιο που μπορεί να συνεργαστούμε τηλεοπτικά. Μπορεί να συνεργαστούμε τηλεοπτικά σε ένα κανάλι. Θα το μάθετε τις επόμενες μέρες αν θα γίνει. Το σταματώ εδώ, δεν μιλάω άλλο. Είχα μια κουβέντα για ποιο λόγο έχασε μόνο 2-0 Ολυμπιακός. Και δεν θα κλέψω όπως κάνει διάφοροι από άλλο και θα πω είναι δικό μου. Θα συμπληρώσω αυτό που είπε ο Γιώργος Ομάτιος, ο εξαιρετικός. Πέταξε λέει από τις πλευρές έξω τον Μάριν και έξω τον Κασελά. Εντάξει, έξω τον Μάριν, έξω τον Κασελά. Και οι οποίοι είναι φλόριστο στα μαρκαρίσματα και έβαλε δυο σκυλιά της μάχης, τον Μπάρντο και τον Σεβάη, οι οποίοι γινόταν ουσιαστικά δεξί και αριστερό μπακ αντίστοιχα. Ήταν μια λεπτομέρεια στο παιχνίδι που πρέπει να αναλυθεί. Λοιπόν, αν θες σχολιάσεις το μήνυμα που ήρθε. Με βρίζουνε σε άλλα ραδιόφωνα. Εντάξει, μου δίνουν ακροματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Μια που μιλάμε καλά, εγώ ναι, δεν θέλω να μείνω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει. Ο καφές που είναι. Δεν τον έκανε ο σκύλος. Ναι, λέγε. Ουσιαστικά για μένα δεν έχει ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον. Μια ομάδα που πέσει. Να πούμε μερικές λεπτομέρειες. Μ' άρεσε πολύ ο στόπερ του Ολυμπιακού Νικολάου. Για πρώτο παιχνίδι. Βέβαια δεν τον είδαμε στο Πέλαγος. Τώρα πολλοί θα γράψουν μια και θα ομάδα πούνε... που γραμμέσαι σε 30 μέτρα και ο αντίπαλος μόνο σεντράρι. Θα φανεί και ο στόπερ. Και ο Ρισβάνης θα φανεί. Και εγώ να έπαιζα για πρώτο φαινόμενο. Για πρώτο παιχνίδι και ο Έγκελς φάνηκε σε μερικά φορτώματα. Λογικό. Δεν είναι δηλαδή κριτήριο για τα center back αυτό το παιχνίδι τόσο πολύ. Εντάξει. Good boy. Πάμε παρακάτω. Ο Φόε. Ο άνθρωπος το 60 λεπτό ξέρουμε. Τον είδαμε στην Ξάνθη από κοντά. Τον είδες και τον παρατήρησες. Όταν με τα χαφ της Ξάνθης λιποθυμάει, τι μπορεί να κάνει μέσα στο Τωρίνο που γίνεται το γήπεδο. Λοιπόν, έβαζες τον Μπεν στη θέση του Εμενή και αρχικό σχήμα. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά. Είχε ο Ολυμπιακός σε 4 κόντρες. Σε 3 και 3. Ο Ολυμπιακός δυστυχώς δεν είχε έναν παίχτη, ναι, να απειλήσει το, ναι, αδύναμο σημείο της Γιουβέντους που είναι τερματοφυλακάς. Τερματοφυλακάς. Μπράβο, ρε γιατρέ. Συγχαρητήρια, ρε γιατρέ. Τι ωραία τα λες, ρε γιατρέ. Ο Μπουφόν. Δεν βρέθηκε άνθρωπος να απειλήσει λοιπόν το κακό τερματοφύλακα. Από μέση μακρινή απόσταση. Ναι. Έκανε κάποιες αποπειρές ο Ολυμπιακός, το ήξερε αυτό, ναι, αλλά ήταν όλα τα σουτ. Πάντως, για τους οπαδούς. Ούτε καν εστία. Για τους οπαδούς της Γιουβέντους, Ρώμο Καβαλιώτη. Ποιοι είναι, ρε. Λοιπόν, για τους οπαδούς της Γιουβέντους. Το ότι απειληθήκανε στο μεγάλο χώρο 6-7 φορές από τον Ολυμπιακό στο 90 λεπτό δηλώνει, κρούεται ένα κόδωνα του κινδύνου. Ότι σε υψηλό επίπεδο ακόμα και στην Ιταλία θα φάει πολλά γκολ. Θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Γιουβέντους έχει ένα τεράστιο αντίπαλο. Τσελίνι πάνω... Βαλσάμι. Όχι, θα σου πω. Δεν έβαλε βέβαια τον αριστερό. Στην, ναι, στην αξιολόγηση του κλαμπ Γιουβέντους, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό υπάγεται στα πάρα πολύ εύκολα. Ποιο είπε, ξαναπέστο. Αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και η Νάπολη και η Ίντερ είναι πραγματικά πολύ σκληρά ανταγωνιστικοί για τον τίτλο. Και έχει ένα τεράστιο και δύσκολο παιχνίδι στον Μπέργαμο την Κυριακή το βράδυ. Ναι. Γι' αυτό και ήταν εναλλακτικό το κέντρο της Γιουβέντους και δεν είχε ιδιαίτερα έτσι μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Ναι. Θα βάλετε και αυτή την παράμετρο. Υπάρχει μια φλογισμένη Νάπολη και μια αξιόπιστη πλέον Ίντερ που συλλέγει βαθμούς. Οπότε το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι όπως διαχειρίζεται, ξέρω εγώ, ένα μάτς με μια πολύ πολύ μικρή ομάδα. Εδώ Ολυμπιακός. Αν στο παρελθόν δηλαδή ήταν καλά βιολογικά Ολυμπιακός
και είχε, ξέρω εγώ, έναν Άρη, έναν Ηρακλή να αντιμετωπίσει. Έτσι ήταν και ο Γιουβέντης στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Α, έτσι το βλέπεις. Ναι. Θέλω να μου σχολιάσει τον γκολ του Μανολά με κεφαλιά και το γκολ του Ενρίκε για το πρώτο γκολ της Καραμπάκ στο παιχνίδι του Champions League. Το είδες το γκολ? Ο Ενρίκε συμπίκνωσε μέσα σε 35 λεπτά. Δεξιά έπαιξε με αριστερό ανάποδο πόδι. Όλοι αυτοί που έπρεπε να παίξει, δεν έβαζε ο Ιβιτς. Από δεξιά όμως μπήκε και έκανε σακριφό for the goal. Ναι. Σε μια ωραία κλοπή απέναντι σε ένα κακό χάφ όπως είναι ο Γκοναλόν. Ναι. Έκλεψε εκεί το εννιάρι της ομάδας της Καραμπάχ. Κινήθηκε γρήγορα στο κενό χώρο ο Ενρίκε. Υποδέθηκε σωστά με το αριστερό. Πλάσαρε με το δεξί με το Μητάκι. Απέναντι στον Άλισον, ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Και μετά από 5 λεπτά κάνει ανόητο φάλκο και κυτρινίζεται. Αυτό είναι ο Ενρίκε. Μπάγερ Μονάχου, γρήγορα. Δεν έχω εικόνα. Ναι. Το περιμέναμε. Έχω εικόνα εγώ στο 2-2 που είδα. Με τη Wolfsburg, το είδα και εγώ. Με τη Wolfsburg, ναι. Είναι, δεν έχει πλέον το ρόστερ το βαθύ. Γέρασε. Γέρασε και ο Ρόμπεν, γέρασε και ο Ριμπερί. Γέρασαν ο Λεβαντόφσκι. Μάρινε. Όχι, δεν το αρέσει το περιβάλλον, ναι. Θέλει να φύγει. Ο Μίλερ είναι φορητό. Ο Μίλερ είναι. Ναι. Τα χάφ που πήρε αυτό τον Τολισό μέτρια πράγματα. Πήρε ένα Ρενάτο Σάντζες, τον έδιωξε. Ο Βιδάλ έχει ξεζουμιστεί. Θέλει αλλαγές. Έχει ένα Χάμες που πάει να φτιάξει την καριέρα του. Λογικό και επόμενο είναι όπλη τι πάρει. Με το ρόστερ που διαθέτει ειδικά μεσοπιθετικά. Για Ολυμπιακούς που χαίρονται που χάσανε μόνο 2-0, ότι ανακουφίστηκε. Εγώ τώρα δίνω διπλό τον Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο. Αν το μάτς παιχτεί στα Έσχια. Γιατί εκεί ο Ολυμπιακός έχει καταπονηθεί πολύ βιολογικά και δεν ξέρω αν έχει βάθος στο ρόστερ για να μπορέσει να πιέσει. Είπε αν το μάτς παιχτεί στα Έσχια. Στα Έσχια, ναι. Ναι. Θα έχει θέματα, ε. Τώρα μπροστά με τριάδα εκεί πέρα τη Γρήγορη. Ναι, βέβαια. Μανούσο την κοινή και τον Ουάρντα. Τέταρτο ποιον βγάζει, Ουμπιντές. Και Ουμπιντές. Ναι, έχουμε τετράδα. Πρόβλημα. Τέσσερις γλίγοροι. Τέσσερις το μεσημεράκι. Τέσσερις το μεσημεράκι. Καραϊσκάκι, ναι. Κακή ώρα. Θα το δούμε, ναι. Ναι, Κυριακή. Ναι. Θα πιούμε καφέ μαζί. Ναι, θα το δούμε. Δύσκολο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Μανούσο φορ, έτσι. Ναι. Από τα εξτρέμ το ανέβαλε φορ. Το κεντρικό φορ. Τρία ευέλικτα φορ έχει μπροστά ο Ατρόμητο. Θα τα έλεγα 9-0 εξτρέμ. Ο Ατρόμητος και θα φάει γκολ. Και θα βάζει. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι ομάδα που σκοράρει. Όχι, 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 δεν λέω γενικά, λέω για τον Ατρόμητο. Έχει δυο αργά center back. Χατζησαΐα και Ρισβάνι. Και Ρισβάνι. Στο Πέλαγος θα έχουν θέματα. Έχει το Βασιλακάκι σαν οχτάρι. Δεν παίζει βασικός. Ναι, τον έβαλε χθες. Παίζει εκεί ένας Βασιλακάκι. Μπουσούλατζιτς και ο Ούμπιντες και ο Μαντσόν. Ναι. Ένας Βραζιλιάνος εκεί. Βασικός θα είναι ο Βασιλακάκι. Λες. Ναι. Δεν το πιστεύω εγώ. Ναι. Θα το δούμε. Και θα εναλλάσσεται με τον Ούμπιντες. Θα ξεκουράσει τον Ούμπιντες. Θα κάνει κούρσες, θα πατάει μέσα. Δεν ξέρω αν είναι ιδανική από τον Ολυμπιακό. Έχει ένα καλό Ατρόμητος. Και Ούμπιντες και Βασιλακάκη. Δεν ξέρω αν Γιαννιώτης και Ριζβάνης συμμετέχουν στο παιχνίδι. Αν υπάρχει ειδική συμφωνία να μην συμμετέχουν. Δεν το ξέρω αυτό. Θα μας πούνε οι φίλοι του Ολυμπιακού. Γιαννιώτης, ο τερματοφύλακας. Γιαννιώτης και Ριζβάνης. Καλός είναι ο Γιαννιώτης. Δεν είναι καλός, είναι ότι είναι καλός. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Θα ανέβει κι άλλο. Πάει κάνει και μεταγραφή. Ριζβάνης. Και Ριζβάνης. Ο Ριζβάνης, ναι. Και από την άλλη έχουμε τους δανεικούς του ΠΑΟΚ. Να παίξει ο Ζησόπουλος. Τι, μία ή άλλη. Ο Ζησόπουλος πεδαράς είναι. Τερματοφύλακα δεύτερο δεν ξέρω ποιον είχε Ατρόμητος. Ούτε εγώ ξέρω. Αυτός εδώ ο γαλανομάτης που έμοιαζε το βούρο. Τον. Πώς το λένε, δεν ξέρω, Γκουρμπούνοφ. Αν είναι με τον Βούρο να πούμε. Δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι. Ναι. Είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν έχω παρατηρήσει το τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Τέλος με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι πολύ αναλωθήκαμε. Προβλέψουμε το σκορ και το παιχνίδι. Που είναι σε τερφοράρο ο Τζούτζερ που μαζάλει ο Ραπτόπουλο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έπαθα πλάκα, κεφαλικό με ήρθε όταν πήγα στην Ξάνθη. Λέω γιατρέ, ρεζίλη γίναμε με αυτόν. Εντάξει. Ναι. Γίναμε ρόμπες, λέω τι. Το περιμέναμε, δεν μας βγήκε. Σαν εκπομπή. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα το απομένει να μην ρεζιλευτεί και στο Camp Nou. Θα πιάσει και το Βαλβέρδε, θα το πει ήρεμα. Ο Βαλβέρδε, 3-0 σκορ, το λέω από τώρα. Ήρεμα. 3-0. Ναι. Θα πει του Μέση, έχεις και μάτς με την Ατλέτικο 14 το Οκτώβριο, θα έχει κουραστεί. Σωστό. Ρίξε τόνους. Σωστό. Μην πας εκεί πέρα και με κουράσεις. Σωστό. Θα δούμε. Σωστό. Τι έχουμε άλλο λοιπόν. Αναλύσαμε τη Champions League. Είπαμε για την Αγγλία, μπράβο. Ξεκίνησε σήμερα η Μαρμίτα. Ξεκίνησε η Μαρμίτα σήμερα. Καλορίζικη, καλή αρχή. Ναι, σ' άρεσε σαν μαγαζί. Λίγο πιο μεγάλο, μα ήταν, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Νομίζω λίγο η ηχητική του χώρου υστερεί. Η ηχητική του χώρου. Πρέπει να βελτιώσουμε την ηχητική. Ναι. Λες, Ναι. Θα πει εκεί το Χατζινάκο να το κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει και μουσική υπόκριση. Καλά, είναι δυνατόν αυτό ο κομμουνιστή να είμαι εδώ και να με στέλνει μηνύματα. Πολύ άπλα είναι. Ραπτό.gr.
Έχασες κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οπωσδήποτε? Οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Λέει ο φίλος μου ο κομμουνιστής, στο ραπτό.gr πάει πάρα 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 πολύ καλά εξαιτίας του κομμουνιστού. Έχουμε live εικόνα από το στούντιο στο ραπτό.gr τώρα. Έχουμε live εικόνα από το στούντιο στο ραπτό.gr. Πες τον Στέφανο να με πάρει τηλέφωνο. Πότε με έχεις και, και το τραβάει. Ποιο Στέφανο? Στο είχα στείλει. Τώρα ό,τι γίνεται στο στούντιο το βλέπει κανείς στο ραπτό.gr. Ναι. Ραπτό που λέει καληνύχτα με σκυλογιατρό, η εκπομπή δεν ακούγεται. Ξενοκράτης ο παδός του Άρη. Δεν σε γουστάρει. Εντάξει, οι Αριανοί νομίζω περιμένουν την Μπόκα. Ας πάει στο αεροδρόμιο. Σήμερα δεν θα παίζανε. Τον Αιγινιακό νομίζω. Τι Αιγινιακό στην Μπόκα, μια από τα ίδια. Δεν θα παίξουν. Θα βολευτούν. Θα βολευτούν. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Τι θα έρθει, δεν θα έρθει. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Το θέμα είναι τα 140 χιλιάρικα που πληρώσαν οι Αριανοί. Πώς θα γίνουν. Οι Αριανοί, δώσαν τόσα λεφτά οι Αριανοί. 7.000 εισιτήρια προπόληθηκαν. Εντάξει. Ναι. Να το πιστέψω. Τι να το πιστέψεις, ψέματα, ε. Ξέρω εγώ. Σιγά μην πήρανε, λες, ε. Εσύ. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κόσμος τάρι πλέον είναι τόσο ευκολόπιστος. Αχα. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Καλά κάνει. Με αυτός που έχει μπλέξει. Τι έχει μπλέξει, γιατί. Ακούς Αριανό και φεύγεις χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή, εξήγησε το μου. Τι να έχεις, δεν χρειάζεται εξήγηση. Σταμάτα λίγο, μην πετάζεις εσύ. Αυτούς που είχε. Εντάξει. Φοβάσαι μη σε δίνουν. Νομίζω το DNA δεν αλλάζει. Τι. Δεν αλλάζει το Αριανό DNA. Πώς να το DNA έχει μέσα αυτό που λέμε. Πες το μου. Την εξαπάτηση. Την έχει. Πασοκύλα βρωμάει. Πασοκύλα όπως θες. Πονηρίλα. Τσοκοτσοπουλίλα. Όχι. Πιο πολλοί συνδικαλιστές αυτοί το έχουν. Ναι. Τερματίσει. Ναι. Αγωνιστικά λίγο. Περάσαμε από το Champions League. Πάμε στον Άρη και πάμε και στους άλλους μετά. Για Ολυμπιακό τι προβλέπεις, το παίρνει το πρωτάθλημα? Με τίποτα. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν το παίρνει. Πιστεύεις θα χάσουν βαθμούς ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και άλλους? Θα γίνει συναρπαστικό πρωτάθλημα? Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να το μάτσει με τη Λαμία. Δηλαδή παίρνει με λεμονή τα πάνω του, λες. Άμα σου πω ποια ομάδα μου αρέσει πιο πολύ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, μπορεί να συμφωνήσεις. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Το πιο αισθητικά ωραίο ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό. Γιατί να εκμιλάς? Πανιόνιος. Πανιόνιος. Επειδή είναι πανιόνιος και είναι αντιεμπορικός. Όχι, ο πανιόνιος. Παίζει το πιο όμορφο ποδόσφαιρο. Είναι και λίγο τρύπα, δηλαδή, καμιά φορά. Δηλαδή, όταν φτάνει σε μεγάλους στόχους, κάνει την τρύπα, ας πούμε. Μέχρι στιγμής λέμε αισθητικά. Απ' την ΑΕΚ παίζει πιο όμορφο ποδόσφαιρο. Ναι, λες, ε. Ναι. Παραγωγικά είναι καλύτερος. Ναι. Τετράδα δηλαδή. Ανοίγει κλειστούς χώρους. Ο Μασούντ είναι ένα δεκάρι το οποίο δεν το βλέπει σε καμιά άλλη ομάδα. Και αρχίζει να σκοράρει ο Μασούρας. Τα πάντα. Ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου. Ο Βαλεντίνος Βλάχος δίνει επιθετικό πλάτος. Σαν μπακ δεξί. Ασίστ. Ναι. Υπάρχει ένας αριστερός μπακ, ο Χατζησαφή, ο οποίος είναι σύμφωνας. Ναι. Επειδή είναι πανιόνιος. Βέβαια, η καλύτερη τακτική ομάδα είναι μία για μένα. Τα Γιάννενα. Όχι. Ο Λεβαδιακός, φίλε. Βασιλικού, ναι. Βασιλικού. Παράγει υπεραξία ο Νικόλαος. Και πιστεύω ότι η έκπληξη θα γίνει στη Λεβαδιά Απόλλωνας. Θα σπάσει. Γιατί θα πρέπει ο Λεβαδιακός να παράξει τώρα. Και το έχει καλό είναι για το Λεβαδιακό. Βεβαίως. Είναι το πρώτο μάτς που πρέπει να παράξει ο Λεβαδιακός. Αν είναι έξυπνος ο Ασίγμπα, αν είναι έξυπνος ο Ασίγμπα, θα πάει πρώτα για να μην χάσει. Έτσι, α, ο Ανιγκό. Ο Ανιγκό και λέω. Ο Ασίγμπα είναι το δεξί στόπερ της Λαμίας. Ο Ανιγκό, ο Φαλακρός. Που είδαμε προχθές στη Νόβα να εμφανίζει το τεϊνιάρι αριστερό μπακ. Ναι. Η Νόβα τα έχει χαμένα. 5-4-1 ο Ατενές. Έβαλε τον μπακ αριστερό, το σέντερφορ. Μπέρδεψε. Τις προάλλες έβλεπα ο TTV το 4-4-2 ρόμβο, το κάνανε 4-3-3. Έτσι του συμφέρει. Ναι. Πάντως δεν ξέρουν τεχνογνωσία ούτε στο. Νομίζω ότι ο TTV δεν φταίει, γιατί η παραγωγή είναι τη UEFA. Δεν έχουν. Ας φέρουν έναν πληρώσει στο στούντιο, ένα προπονητάρα, ρε, που στείλει έναν ξέρω εγώ δημοσιογραφάρα, έναν ξέρω εγώ αναλυτάρα. Ένα φύλαθο 120 είναι λίγα 3 από το Άρη με 3-0, λέει δεν κατέβηκε η Μπόκα. Ωραίο. Ναι, έξυπνο. 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 Λοιπόν, τι έχουμε να αναλύσουμε άλλο? Νομίζω ότι. Πολιτικό, οικονομικό. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, δεν υπήρχε καμία αναφορά. Ναι. Βλέπουμε ποιος νοιάζεται. Αυτό το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η τεράστια συμμετοχή του γερμανικού λαού στις εκλογές. Πόσο τα 100 αποχή είχανε? Είχε 75% συμμετοχή για ένα κράτος Δυτικής Ευρώπης, είναι πρωτοφανή συμμετοχή. Ναι. Κάτσε, ο κομμουνιστής δεν ξέρουμε τι λέει γι' αυτό. Συμφωνεί με κομμουνιστή. Είναι από τις σπάνιες φορές που έχει τέτοια συμμετοχή. Γιατί εκεί ο Γερμανός πολίτης δεν νιώθει την ανάγκη να ψηφίσει, γιατί θεωρεί ότι δεν αλλάζει και τίποτα στην πραγματικότητα. Όχι, γιατί. Είναι απαξιωμένες εκλογές. Όχι, είναι απαξιωμένες εκλογές. Για εμάς δεν είναι απαξιωμένες εκλογές? Να μην έχει να φάει λεφτά ο Έλληνας το λαμόγιο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τι? Τα κίνητρα των εκλογέων που τις έστρεψαν στην κάλπη δεν είναι καλά. Δηλαδή, αν δώσει το AFD. Ναι. Δεν ναι.
θετικό μήνυμα. Εκτός από, τις εκλογές της γερμανικές, κανένα άλλο συνταρακτικό γεγονός, έρχεται να τραγουδήσει η Πάουλα. Αυτό είναι. Σιγά το γεγονός. Με το Στέλιο Ροκοκό. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια Γερμανία η οποία είναι η ηγετική δύναμη, ναι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και δεν μπορεί να βγάλει. Θαυμάζεις το κράτος της. Έχει το κράτος, ο φεντεραλισμός έτσι πώς λειτουργεί. Πώς το πες? Φεντεραλισμός, ναι, είναι. Εξήγησε το λίγο το φεντεραλισμός τι σημαίνει. Πες, γιατί έχουμε μιλήσει. Είναι ο κράτος ομοσπονδιών, δηλαδή. Μπράβο, ναι. Υπάρχει αυτό που λέμε πολύ ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός. Η τοπική. Τόσο ισχυρή που διοικεί και την Ελλάδα. Διοικεί την Ελλάδα και την αυτοδιοίκηση. Καλά, πολλές φορές, αλλά ναι, νομίζω, ναι, ότι. Δεν είναι κλητήρες εκεί τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, ναι, λύνονται. Για μικρογραφία σε Αμερική, δηλαδή. Καμία σχέση. Γιατί? Μη σχολιάζουμε τώρα το φεντεραλισμό των ΗΠΑ, ναι, με το φεντεραλισμό, ναι, της Γερμανίας. Μικρογραφία, είπα. Καμία σχέση. Εντάξει, εσύ είπες. Στον τρόπο ζωής, στο νομικό πλαίσιο, είναι άλλο η Ευρώπη και άλλο οι ΗΠΑ. Ναι. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι νόμοι που είναι καλύτεροι, σε που. Στην Ευρώπη, εντάξει. Στην Ευρώπη. Εδώ συζητάμε. Στην Ελλάδα γελάει ο κόσμος. Και πάλι υπάρχει ένα καλό νομικό πλαίσιο. Έλα, ρε φίλε, γελάει ο κόσμος. Τώρα σε παρακαλώ πολύ, μην με κάνεις από πράγματα που. Λεφτά έχεις. Άμα έχεις λεφτά, είσαι καλά. Δεν έχεις λεφτά, μπήκες μέσα. Αυτό είναι. Καπιταλισμός. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Του νομικού συστήματος. Υπάρχει κρατικός προστατευτισμός στην Ευρώπη. Όχι, κρατικός προστατευτισμός στην Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα. Εντάξει. Ναι. Δεν είμαστε τόσο πίσω επίπεδο. Ναι. Εγώ πάντως νιώθω ότι αν είμαι απένταρος θα μπω φυλακή. Ενώ αν είμαι πλούσιος δεν θα μπω. Θέμα ψυχολογίας είναι. Αυτή την ψυχολογία έχω. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα στο Facebook. Λέγε τι. Ότι πουλάει ο Κούγια στην ομάδα 3 εκατομμύρια. Ναι. Το Γιωβάνοβιτς, το Γιωβάνοβιτς, το στόπερ, πόσο το κοστολογεί. Τι πουλάει, το Περόνε, πόσο το. Πουλάει το, χρέη. Το Λεωζίνιο, πόσο το. Δηλαδή. Έχει την πιο γυρασμένη ομάδα, ρε ο Κούγιας, ρε. Είναι. Η χειρότερη που έχει φανταστεί ποτέ στην Σούπερ Λίγκα. Πολύ αργή, πολύ ανέκρυπτη, πολύ αντιτουριστική. Αντιτουριστική, αντιταχυδυναμική. Με γέρο τον Ασλίδη. Με πιο γέρο τον Περόνε. Πορτιέρι τερματοφύλακα. Πορτιέρι τερματοφύλακα. Αν πάει ο Ασλίδη με τον Περόνε έξω από ένα γυροκομείο. θα του πούνε πληρώσετε τέτοιοι σύνδρομοι, πώ μπήκατε εδώ μέσα. Ρε εσύ, είναι ασύλληπτο. Και ο Λεωζίνιο δεκάρι, ρε φίλε. Ρε Κούγια, πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε ένα τηλέφωνο να σου πούμε πέντε πράγματα πάνω στην μπάλα να πούμε. Έτσι δεν είναι, ρε γιατρέ. Τα νομικά, τότε μα κολλάει κανένα. Μπαμ, τον παίρνουμε τηλέφωνο μαζί με τον Γρόγιο, μα σώνουνε. Ρε εσύ, Αλέξη, αυτό και αυτό είμαι στην παραλία. Μου είπαν εδώ να πληρώσω 10 ευρώ να πούμε κτλ. Να πληρώσω την ξαπλώστρα, όχι, όχι. Για τέτοιε βλακίε δεν με παίρνει τηλέφωνο, μπορεί να σου πει ο Κούγια. Ηλίθιε. Θα τον δούμε το Σάββατο, τι θα κάνουμε τελικά. Ξέρω, μπορεί να κρατήσουμε βενζίνη γιατί τα μάξου ανέβασε η θερμοκρασία, δεν σε εμπιστεύομαι. Υπάρχει και η λογική του προαστιακού. Φτηνός και ποιοτικός τρόπος μετάβασης. Ρε εσύ είναι δυνατόν να ανεβάσει θερμοκρασία το πούτο σου σε καινούργια μηχανή, ρε. Το ψυγείο δεν άλλαξε στη μηχανή. Πήρες την καινούργια μηχανή, την έβαλες μέσα. Ψυγείο δεν άλλαξε. Όλα μέσα είναι καινούργια, θα δούμε τώρα τι γίνεται. Να σε, πόρε, θα είναι. Πάμε στη Λάρισα και να μείνουμε σε κάνα τούνελ. Να περάσει και μια ταλίκα μας κάνει κομμάτια. Δεν σε εμπιστεύομαι. Άμα έρθει ο Γαζινάκος με την BMW, την 320, πάω. Καλά. Εντάξει, υπάρχουν σου λέω πολλές επιλογές μετακίνησης. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Deliveraa. Deliveraa.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Deliveraa και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Deliveraa. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310 555 093. Μεγάλη ιστορία στη διασκέδαση. Και τη γράφουν οι μουσες. Πάρε το σκανιάκι.
βραδιά είναι στο καλό. Μουσε σε χορό. Τα live βράδια με καθημερινή διασκέδαση στο Τέρμα. Πέρασε το χωρίς, τι άλλο πια. Μουσε σε χορό. Αγγελάκη 25. Περιοχή έκθεσης. Κρατήσεις 2310-231-237. Έναρξη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Το 2015 τολμήσαμε. Το 2016 την κάναμε θεσμό. Και τώρα, ακόμα πιο δυναμικά, στην τρίτη διεθνή επιχειρηματική έκθεση του Επιμελητηρίου Σερών. Από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Έμποροι, παραγωγοί, επαγγελματίες, όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Έλενα Παπαρίζου. Στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο κέντρο της πόλης. Στην επόμενη Λακούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στο! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Μαζεύτηκαν κάτι κολεγιόπαιδα σε ένα μαγαζί. Εμένα με διώξαν βέβαια από εκεί. Και οι παλιοί μου συμπαθητές με πήραν τηλέφωνο. Κολόπεδο που είσαι, αυτό η ιστορία. Πενινταρίσανε να πούμε. Ήπιαν κάνα ποτό παραπάνω να πούμε. Ένας μου έκανε και εξομολόγηση ερωτική. Ο Σακελαρίου λέει: χρόνια ήθελα να κάνω σεξ μαζί σου. Πολύ ήπιαν φαίνεται. Θα το κανονίσουμε ρε φίλε, αφού το έχεις τόσο ταλκά να πούμε. Λέγε ρε γιατρέ. Λοιπόν, λέγε. Για να απαντήσουμε σε ένα φίλο ο οποίος θεωρεί ότι είμαι λίγο άσχετος ποδοσφαιρικά ως παντελός. Ναι, αλλά όποιος το λέει θα πρέπει να... Το τεκμηριώνει. Μπράβο, αν το τεκμηριώνει μπορεί να πει ό,τι γουστάρει. Τεκμηριώνει. Εντάξει, ότι έχω μια διαφορετική οπτική πάνω στο ποδόσφαιρο σε σχέση με το μέσο Έλληνα ποδοσφαιρόφιλο, αυτό είναι μια αλήθεια. Εντάξει. Κοιτάω καθαρά το αθλητικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι ταξινομώ το παιχνίδι σε 15 λεπτά. Ναι. Τι έγινε, ρε Γιάννη, βρίζει κανένας εκτός αέρα μας, βρίζει. Ναι, πλάκωσε τώρα με τη χερούκλα. Πιέσαι έχω εδώ πέρα. Λέγε ρε, μ' αρέσει αυτή η επιστημονική προσέγγιση. Ναι. Βλέπεις, τη βλέπω καθαρά το αθλητικό του κομμάτι. Ρε, μην απολογήσεις εμένα, ναι, ξέρω ότι είσαι. Τι λέει αυτός εκεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια δική του γνώμη, είναι σεβαστή. Τι είπε, απόλυτα άνθρωπος, σεβαστή. Τι. Ποτέ δεν ηρωνεύτηκα ή δεν είμαι αλαζονικός στη συμπεριφορά. Όπως όλος ο κόσμος. Έχει άποψη, ρε. Από ό,τι βλέπω, όχι. Να πάνε αγά. Άστο. Τι δίνει και ευχή του ανθρώπου. Εγώ μαζί του είμαι. Άντε, μπράβο, πάμε. Ας βρει κάτι να το πάρει καλά. Πάμε παρακάτω. Άλλος, τι είναι. Μηνύματα, διάβασα εσύ εγώ τα κελιά. Λοιπόν. Ανέβασα πρεσβειοποία τώρα και δεν. Εδώ ο φίλος ο Τσελσικός, ο Γιώργος, μας λέει που βρίσκεται το στέκι Ανατολική Τράκη 10. 3-5-2 έπαιξε σήμερα η Τσέλση. Προλάβαμε να δούμε. 3-5-2, ναι, με. 4-3. 3 στόπερ και 3 χαφ. Ναι. Και το πήρε 2-1. Ανατροπή κιόλα. Μπράβο ρε τον Άρη. Μπράβο. Άρα πάνε να πει ότι φιλολογικά είναι πάρα πολύ καλά. Μπράβο ρε τον Άρη. Για να κάνει ανατροπή στο νέο γήπεδο απέναντι στο Σιμεώνε. Ναι. Μπορεί να προηγηθεί κιόλα. Μεγάλη μαγιά. Μεγάλη δηλαδή, μαγιά. Παίζω 3-4-3. Δεν κλέβω. Τρώω το 1-0. Δεν ξέρουμε αν τα άλλαξε μετά βέβαια. Αν το κάνει τετράδα 4-2-3-1. Το λοιπόν. Κάνει 4-4-2. Δεν το ξέρουμε. Πρέπει να το δούμε. Ναι. Μπορεί να τα άλλαξε ρε παιδί μου. Όπω ο Γκουαρδιόλα. Παίζει 3-4-3 και παίρνει και κατοχή. Κάτι παλαβά τέτοια κάνει. Εντάξει. Εντάξει. Ο Γκουαρδιόλα, ό,τι σχηματισμό και να κατεβάσει, πρέπει να έχει την μπάλα η ομάδα του. Ναι. Δεν πάει να έχει και 4 στόπερ, οτιδήποτε. Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του παιχνιδιού του. Ναι. Που είναι πολύ δύσκολη. Κοίταξε, υπάρχουν ομάδες οι οποίες. Passing game με πίεση. Θέλουν να κατέχουν να την μπάλα. Να παίζουν χωρίς την μπάλα και passing game. Για να παίζει passing game, να παίζει και χωρίς την μπάλα.
και να παίξει χωρίς την μπάλα πρέπει να εκπαιδευτείς. Καλές συνεργασίες. Πολύ δύσκολο είναι. Εντάξει, okay. Ναι. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίες επιλέγουν την ένταση, τις μονομαχίες, όπως είναι Ατλέτικο. Ναι. Δυνατές ομάδες, δυνατά κορμιά. Ναι. Αλλά στην μπάλα πρέπει να υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι. Και προσεγγίσεις. Και προσεγγίσεις για να όλοι οι παίχτες να αντεπεξέρονται σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ ρωτάει ένας φίλος της Δόξας αν προτιμάει Μάκο ή Μαχαίρα. Εγώ προτιμάω Μαχαίρα. Μάκο ή Μαχαίρα. Υπάρχει ο Ριζογιάννης που είναι το καλύτερο εξάρι της κατηγορίας. Ο Ριζογιάννης που παίζει φέτος. Στην Δράμα. Είναι καλός. Είναι μεγάλη ηλικία βέβαια. Είναι από τις ποδοσφαιρικές μου καψούρες. Πόσο χρόνο είναι? Κοντά στα 30. Εντάξει, είναι και παίζει και δεξιμπακ. Ναι, δεξιοπόδαρος εξάρις. Δεξιοπόδαρο. Παίζει και δεξιμπακ. Ψηλός σχετικά. Ψηλός. Αλτικός, δυνατός, αθλητικός. Σκοράρι. Πιο πολύ για εξάρι όμως είναι του κεντρικού άξονα. Ναι. Και μπορείτε σαν τρίτο στόπερ στις έντρες. Και οχτάρι μπορεί να σου παίξει. Κατεβαίνει κάθετα στα στημένα. Ναι. Νομίζω αν έχει Μαχαίρα Ριζογιάννη στα χάφη. Το Ριζογιάννη δηλαδή στον Άρη τον ήθελες έναντι ας πούμε του Ιντζόγλου για παράδειγμα. Καλύτερο χάφη είναι ο Ριζογιάννης. Καλύτερο χάφη είναι ο Ριζογιάννης. Έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια στο Λευτέρη γιατί είναι έντιμος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή αυτό που μπορεί θα το παίξει. Δεν θα σε κοροϊδέψει. Καλύτερος από τους περσινούς χάφ. Άρη, καλά, εντάξει. Τσόγλου, έτσι. Ναι, το συζητάμε. Πάλι είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο Άρης που είπαμε γυρνάμε πίσω που 9 και 10, έτσι. Νομίζω εντάξει. Ναι. Είναι μια ομάδα με πληθώρα στα. Το Μπασά, β' εθνική δεκάρη, μπορεί να τον βάλει. Βαρύ κορμί. Και φορ μπορεί να παίξει. Μπορεί να το βάλει φορ, έτσι. Ναι, σε αυτή τη β' εθνική. Το βάζει φορ. Στου άσχημου αγωνιστικού χώρου να κάνει υποδοχέ. Το βαφτίζει Πετρόπουλο δηλαδή. Ναι, άνετα. Το βαφτίζει Πετρόπουλο. Το Μπασά. Του δίνει ιδέα τώρα του. Του σκυλομούρι του. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Ο Σπανός είναι άνθρωπος ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι τη βιτάλη. Έμπειρος προπονητής. Ναι. Θα αντιληφθεί κάποια πράγματα. Έμπειρος προπονητής. Καλός προπονητής. Θα ήθελα αύριο να τον παρακολουθήσω τον Άρη. Δηλαδή σε μια κατάσταση που δεν έχω φόρ, δεν κάνω, τον πετάς στη θέση ας πούμε του Μιλούνοβιτς, για παράδειγμα. Ρε παιδί μου, δεν μου τραβάει ο Διαμαντόπουλος, δεν έχω άλλο να ο Καπνίδης, ξέρω εγώ, δεν. Τον πετάς σέντερφορ. Τον πετάς, ναι. Το πετάς σέντερφορ. Έχει και εμπειρία νομίζω. Πλέον ο Πασά. Το Πασά. Εννιάρι. Το κάνεις εννιάρι. Το δοκιμάζεις, θες εννιά. Μάλιστα. Το βάζεις εννιάρι. Έχει και κορμί το οποίο μπορεί να τα πετάξει. Να τον τραβάς στη γραμμή και να τον ταλαιπωρείς με τόσο εξτρέμ το. Μάλιστα. 4-4-2 δεύτερο φόρ το βάζεις. Με πιο ξέρω εγώ. Σε καλούς αγωνιστικούς χώρους. Δεν έχει και την κάθε του Πασά. Σε μεγάλους. Ναι. Σε καλούς αγωνιστικούς χώρους. Ναι. Σε μικρό χώρο θα τον βγάλεις όμως. Και σε μικρό και σε καλούς αγωνιστικούς χώρους. Στην πίτα εκεί δεν υπάρχουν. Ναι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Δηλαδή λέει ότι ο Άρης θα παλέψει με τη Δόξα Δράμα. Τρίκαλα. Με τον άλλο το σωσία του Στουρνάρα, τον Νίκο Παπαδόπουλο του Άμπελ, θα τον έβαζες. Μετά την προσφυγή του Νιόμπλια, κάτι δεν μου αρέσει τον Όφη. Προσφυγή του Νιόμπλια. Τι προσφυγή? Για 5.000 ευρώ. Ποιο Νιόμπλια? Του Νίκου, του Νιόμπλια. Από την περσινή χρονιά. Παραδέχθηκε η δίκη στο Όφη το χρέος και δεν το άρεσε η συμπεριφορά του Νιόμπλια. Σαν προπονητή δεν το χρωστάνε 5.000. Ναι. Ναι. Δηλαδή όταν μια ομάδα τώρα για τα 5.000. Και ξεκίνημα. Πολύ βιασύνη από τον Όφη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Αφού σημαίνει ότι πάμε να ξεκινήσουμε μπάς και μπούμε καλά και, ναι. Και έτσι αυτό το πεντοχίλιαρο δείχνει ας πούμε περισσότερο την κακή συμπεριφορά των κριτικών. Την έλλειψη ρευστότητας δείχνει. Εγώ συνεργάστηκα με δύο κριτικούς. Εντάξει. Άντρες, κριτικούς, πάρε δώσε. Καταρχήν να πούμε ότι είναι κακή πολιτική των διαρκείας, πανάκριβα διαρκείας στον Όφη. Είδα τιμές και ζαλίστηκα. Άκου λίγο. Είχα μια επαφή, πώς το λένε, με δύο κριτικούς όσον αναφορά, ας πούμε, πάρε, δώσε, δώσε, πάρε. Μεγάλα λαμόγια. Αυτό που λένε κριτική, αυτό και τα λοιπά, λαμόγια του κερατά. Θα μου πεις, μπορεί να τη είχαν οι δύο σε σένα. Να, λαμόγια, κολόπεδα. Δεν μ' άρεσαν καθόλου η συμπεριφορά τους, να πούμε. Και εξαφανιστήκανε κιόλας. Είναι και κότες. Δηλαδή εξαφανίζεσαι, μη σε πλακώσω. Κατάλαβες, είναι μάγκες στην Κρήτη, άμα πάρουν το πλοίο. Και βρεθούν στα ανοιχτά του πελάγου πάνω και σε ανέβει το πλοίο προς τα πάνω. Κότες είναι κριτικοί. Στο λέω το ξέρεις. Να είναι τέτοια συμπεριφορά τους. Κοτάρες. Λοιπόν, στο φίλο Λεωνίδα λέει ότι είναι εμπορικός. Ποιος? Κάτι ποιος? Με ρωτάει, το απαντώ ότι είναι εμπορικός. Ναι, ο ακροατής θέλει να ακούσει τι ρωτάει. Ξέρει ο Λεωνίδας, του λέω ότι είναι πολύ εμπορικός. Εγώ είμαι πιο underground στα ακούσματά μου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο. Πριν 15 χρόνια ναι, ήταν πολύ καλός, ειδικά όταν έπαιζε με βινίλια. Τώρα πλέον έχει με drum code εκεί κτλ. Πού το μήνυμα? Εδώ. Μη ρωτάς παραπάνω, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω τι. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Άντε, δεν καταλαβαίνω. Ζητάς πολλά. Ζητάω πολλά, ναι. Ναι. Για το φίλο το Μάνο. Ποιο Μάνο? Ότι σπουδάζει αθλητική δημοσιογραφία και σε έχει ως είδωλα. Ποιον έχει? Εσένα και το κόκκινο. Εμάς του δύο έχει είδωλα. Θα προκόψει. Κάκι άνθρωπο. Το εύχομαι καλή σταδιοδρομία, ό,τι και να κάνει στη ζωή του. Θες να γελάσεις. Εσύ και ο κομμουνιστής. Με έχουν πάρει 50 φορές τηλέφωνο να πάω.
σε ΙΕΚ δημοσιογραφίας να πάω να μιλήσω στα παιδιά. Και τους λέω, γιατί δεν με παίρνετε με ένα δάσκαλο εκεί. Λέει, δεν σε θέλουν για δάσκαλο. Γιατί με θέλουν, για showman. Πολύ ωραία, 5 εκατοστάρια. Λέει, δεν μπορώ να δώσουμε. Λέω, δεν έρχομαι. Δηλαδή, με θες σε κάθε ΙΕΚ μία ώρα μιλήσω στα παιδιά. Για ποιο λόγο σε θέλουν τα παιδιά. Ποιοι δεν με θέλουν, δεν με θέλουν οι ιδιοκτήτες του ΙΕΚ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τότε γιατί με φωνάζουν. Για μία φορά είσαι καλός. Δηλαδή είμαι εξεπέτατος. Κατάλαβες, λέω δεν πάω. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ. Καλά δεν εξηγήθηκα. Τι θα γίνω εγώ, εξεπέτατο ΙΕΚ θα γίνω. Άμα θες δώσει μου 6 εκατοστάρια να σε διδάξω. Τι να σε διδάξω όμως. Εγώ είμαι άπρεπος. Είμαι άνθρωπος. Είμαι αυτός. Πώς με κάνεις είδωλο εσύ εμένα, ίδαλμα υποτίθεται. Αφού είμαι άνθρωπος. Περίεργη κατάσταση. Εντάξει. Το ματς σάκη να έχουν ινδάλματα άλλους. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Πρέπει να πούμε τα παιδιά. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Εμείς κάνουμε ένα talk show. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Άρα εσείς σπουδάζετε παιδιά δημοσιογραφία. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Θα μου πεις βγάζουμε ειδήσεις. Ναι. Εγώ το έχω καημό να βγάζω ειδήσεις πριν γραφτούν στα site. Να χώνομαι ρε παιδί μου. Είμαι κουσκουσιάρης να πούμε. Αλλά δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι το πρότυπο. Δεν τίνομαι καλά. Δεν είμαι ευπρεπής κτλ. Δεν έχω καλούς τρόπους και καλή συμπεριφορά. Οπότε να έχει ενδάλματα άλλους, όχι εμένα. Εγώ δεν είμαι κακό παράδειγμα. Πάμε παρακάτω, λέει. Πώς το φίλο από τον Εύασμο τον Ασπρόμαυρο. Ασπρόμαυρο, Εύασμο. Τώρα παδώ στο Τόξο Δράμα. Τότε πήγανε οι Αριανοί, λέει, έξω από το Δημαρχείο και φωνάζανε γιατί πάω Ολυμπιακός θα παίξουν, λέει, στο. Δεν το ξέρεις. Πάω Ολυμπιακός, τι. Χάντμπολ το Σάββατο 3 ώρα στο Δάκτο Εύασμου. Οι Αριανοί τι θέλανε. Διαμαρτυρήθηκαν στο Δήμαρχο. Γιατί. Για να μην γίνει το παιχνίδι εκεί. Γιατί φοβούνται τι. Δεν ξέρω τι φοβούνται, πήγαμε για διαμαρτυρία. Ναι, τι φοβούνται οι Αριανοί, δεν το ξέρω. Κάνανε λέει διαμαρτυρία. Ρε παιδάκι μου, πήγανε και κάνανε διαμαρτυρία οι Αριανοί στον Εύοσμο. Μεθάπλεξε τη διαμαρτυρία, υπάρχει. Υποστηρίζω ότι ο Εύοσμος έχει πολύ κόσμο του Άρη και προκαλεί η κίνηση αυτή. Από πού έχει κόσμο του Άρη, ο Εύοσμος. Έτσι λένε αυτοί, ρε παιδί μου. Και εγώ λέω ότι είμαι ο Ναβουχοδονόσορας, τι πάει να πει αυτό. Πλάκα μας κάνει. Άσε με καημένο, λέγε παρακαλώ. Ξέρετε ποια. Το λόγο δεν κατάλαβα. Ποια είναι η μεγαλύτερη αθλητική κόντρα στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη αθλητική κόντρα στην Ελλάδα. Αθλητική κόντρα στην Ελλάδα. Μεταξύ ομάδων. Μεταξύ ομάδων ή οπαδών. Ομάδων και οπαδών γενικότερα. Κόντρα, μεγάλη κόντρα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη κόντρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι. Θα σου έλεγε ένας κοινότυπος ακροατής που θα έλεγε τώρα. Για εξήγησέ μου. Παραδοσιακή κόντρα, μεγάλη. Τοπική καθαρά και σε χαμηλές κατηγορίες. Τρομερά ντέρμπι. Ασύλληπτα, πολύ ένταση. Τοπικές κατηγορίες. Ναι. Ιωνικός Προοδευτική. Ολυμπιακός Βόλου Νίκη Βόλου. Συγχαρητήρια. Μάθε λοιπόν ότι αυτοί οι δύο παθοί κάνουν συλλαλητήριο εναντίον της νέας ομάδας του Δημάρχου. Δηλαδή ενώθηκαν οι Ναι, είναι απίστευτο. Ενώθηκε η Ιωνία με τους Ολυμπιακούς Βόλου και είναι ενάντια στην ομάδα του. Το Βόλο Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο. Ναι. Και θα κάνουν συλλαλητήριο. Αυτός ο Βόλος είναι το αφημί του. Της Πίδνας Κίτρος. Ναι. Πόσα λεφτά πήρε η Πίδνας Κίτρος για να το δώσει το αφημί. Προφανώς. Αρκετά λεφτά. Αυτοί που μετέφεραν το αφημί στο Βόλο είχαν λεφτά. Τώρα αυτοί που θέλαν κάτι καρδίες. Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψευδίχουμε. Ή κάτι, ξέρω εγώ, παλαιούς πόρους. Ναι. Δεν είχαν τα λεφτά. Ναι. Κάποιοι είχαν τα λεφτά. Πήραν το αφημί. Ναι. Τον αφημί για να λέμε την αλήθεια. Ο αφημής είναι. Ο αριθμός είναι, ναι, ναι. Να ξέρουμε τι λέμε, ναι. Ναι, δεν είναι, ναι. Το αφημί είναι ο αφημί. Ο αφημής, ναι. Ωραία. Ναι. Από εκεί και ύστερα φέραν Πίτου Γκαρσία, φέρανε Ζέρι, φέρανε καλούς ποδοσφαιριστές και είναι το μεγάλο φαβορί για άνοδο από τη Γάμα στη Β' Εθνική. Ναι. Και μάλιστα το Σάββατο η ομάδα αυτή έχει και πρεμιέρα με τον Αστέρα Ιταίας. Ποια, ο Ολυμπιακός Βόλος. Ο Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος. Ο Βόλος, πώς λέγεται η ομάδα. Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος. Με σήμα τη Μαγνησία, κόκκινο και μπλε. Με αφημί. Από τον Κίτρα Κίπηδου. Ναι, πήρε ένα Κίτρο. Το μετέφεραν. Ναι. Άμεσα κατευθείαν Γάμα Εθνική. Ναι. Είχαν όμως τα χρήματα. Ο Μπέος. Και οι φίλοι του. Και κάνουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπανε στην Επίδα Κίτρο. Ρε φουκαράδες, πόσα λεφτά θέλετε να μας δώσετε τα αφημί. Λιγούριδες εκεί στην Κίτρο. Αυτό τους είπανε. Εντάξει, ουσιαστικά δεν ξέρω τι είπε ο κύριο Ντούμο. Ναι, ο κύριο Ντούμο που ήταν ο χορηγό τη ομάδα τη Πίδνα. Ο Ντούμο. Τα πήρε ο Ντούμο δηλαδή. Μπορεί και να συνεργάζεται και αυτό να είναι μέσα στο. Παιδάκι μου, δώσαν λεφτά. Σίγουρα, ναι. Κάτι, δώσαν λεφτά. Πήραν τη θέση, εξαγόρασαν το αφημί. Εντάξει, δεν το ξέρω εγώ. Ναι. Μπράβο τους. Δεν ξέρω τι φάτσα, ποια ήταν. Νόμιμη διαδικασία. Ναι. Νόμιμη, νομιμότατη. Και είναι μια ομάδα σπαρυφές συμπαρμεγών κατηγοριών. Ναι. Ο κύριος Μπέος πιστεύει. Δηλαδή, ο Βόλος πόσες ομάδες έχει στις εθνικές κατηγορίες. Στη Γάμα Εθνική είναι 5 από τη Μαγνησία. 5 από τη Μαγνησία, στο ναι, Βόλο. Είναι ο Ολυμπιακός, η Νίκη, ο Αλμυρός, ο Ρήγας Φεραίος Βελεστίνη και ο Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος. Φίτα έχουν καμία.
Αυτή τη στιγμή καμία. Η υπόλοιπη, όχι. Η υπόλοιπη Θεσσαλία έχει πολλές ομάδες. Ναι. Είναι τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, ο Απόλλωνας Λάρισας στη Β' Εθνική και ο Μπελούζερ είναι ο Καρδίτσα. Ποτέ δεν ανέβηκε άλλα εθνική. Α, πήγε εκεί ο Έβερτ και φώναζε. Καρδίτσα, καρδίτσα, πόπο, τι. Να σα διακόψω για λίγο. Να μα διακόψω. Ναι, διαμαρτυρήθηκε η μερίδα οπαδών του Άρη ναι. για τη συγκεκριμένη απόφαση παραδίδοντας ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ευόσμου. Το λόγο θα μας πεις. Δεν λέει κανένας το λόγο. Ναι. Διαμαρτυρήθηκαν προφανώς γιατί έχουν και αυτοί κόσμο και σύνδεσμο στην περιοχή του Ευόσμου να μην γίνει ο αγώνας εκεί. Τώρα. Α, σε μα κάνει τώρα. Είναι λόγο αυτό να μην γίνει ο αγώνας εκεί. Πλάκα μα κάνει δηλαδή. Κάπως πρέπει να ακουστούν και αυτοί. Τι να ακουστούνε, μωρέ, το λόγο να μας πεις. Κάνα ψήφισμα, λες διαμαρτυρία να μην γίνω εγώ. Το λόγο θα μας πεις. Λέει. Δεν λέει το λόγο. Δεν λέει το λόγο. Άνευ λόγου δηλαδή. Από τον Εύωσμο, άνευ λόγου. Θα βγουν οι Αργενοί, μας πούνε εδώ πέρα για ποιο λόγο. Πώς θα βγουν οι Αργενοί, πού θα βρεθούν οι Αργενοί να βγουν. Δεν παίξουν Ολυμπιακό. Ποιο πληρώνει για να πάρει το γήπεδο του Εύωσμου. Ποιο πληρώνει. Ποιο πληρώνει. Δεν ξέρω. Ξέρω μήπως πήγε ο Φιρός εκεί που πήγε προποντή στον Αγροτικό Αστέρα και έκανε ψήφισμα και αυτό πήγε. Δεν θέλουμε. Ε? Τον πάω και εδώ στον Εύωσμο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μας ρωτάει ο φίλος για φεντεραλισμό, τι να απαντήσω, αν είναι εφαρμόσιμο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι εφαρμόσιμο. Ο φεντεραλισμό. Ναι. Παλιά παιχνίδια Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου, φίλες. Παντελής Μαγουλάς. Θυμάσαι. Πάω. Απίστευτα. Τι να πω. Τρομερή ένταση κι όμως αυτοί οι οπαδοί κάνουν κοινό συλλαλητήριο. Είναι φοβερό. Σωστή. Αυτός τι θέλει, ποιον θέλει, τι βρίζει αυτός. Είναι παλιό μήνυμα. Α, παλιό μήνυμα είναι. Ναι, ναι, είναι ο ίδιος χρήστης. Α. Και είναι μήνυμα της 23 Φεβρουαρίου. Ποιας χρονιάς. Αυτής εδώ, της δικιάς μας. Προφανώς της καινούργιας. Πάνε στα κανονικά μηνύματα που πληρώνουν λίγο. Πάτε το κουμπί. Ραπ, για που μιλήσαμε για Δήμαρχο Βόλου, δεν σε ομοιώτα με Πάμπλο Λάσο προπονητή Ρεάλ στο μπάσκετ. Α, Μπέος και Πάμπλο Λάσο. Ο πιο χαρακτηριστικός σωσίας του Μπουγάτσα είναι ο προπονητής της Ντόρτμουντ. Ο Πίτερ Μπος. Ο Πίτερ Μπος. Ο οποίος θες έκανα τοπήματα. Τακτικά τοπήματα. Φαλακρέ και γιατρέ, υπάρχει κανένα νέο από τη Γενική Συνέλευση Ηρακλή. Υπάρχει απόφαση για γάμα εθνική ως ΑΕΠ Ηρακλής. Οπότε και αγώνα στην Κυριακή στην Καρίτσα. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε στο Ιβανόφιο. Δεν ασχολείμαι. Εντάξει. Είχαμε ένα ρεπορτάζ άμεσο. Ξεκίνησαν περίπου 100 άτομα παρευρέθηκαν εκεί. Φυσικά δεν είναι γενική συνέλευση, καθώς δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Ποιοι ήταν αυτοί. Μια κουβεντούλα, ήταν μια καφενειακή διαδικασία. Καφενειακή. Καταλήξαν να μείνουν 30 άνθρωποι, ουσιαστικά, οι οποίοι ομόφωνα όπως μεταφέρεται από το ρεπορτάζ ναι. και από τον φίλο μου που παρευρέθηκε στη συνέλευση, ναι. αποφασίστηκε να κατέβει ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ομόφωνα. Χωρίς χρηματοδότηση. Με κάποια δελτία που έχουν παραμείνει από ποδοσφαιριστές της K17 και K20 από την περσινή ΠΑΕ ΑΕΠ Ηρακλής. Ναι. Το ερώτημα προς τον κύριο Γραμμένο είναι γιατί μια ομάδα η οποία ανήκει στην ΕΠΣ Πιερίας, ουσιαστικά αφού πλέον το ιδρυτικό σωματείο εκεί έχει έδρα, αγωνίζει στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν αγωνιστικοί χώροι που να πληρούν προϋποθέσεις ΓΑΜΑ Εθνικής στην ΟΜΟ Πιερίας. Να μας απαντήσει ο κύριος Γραμμένος και ο υπεύθυνος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι παράνομο αυτό. Θα πρέπει να μην υπάρχουν χώροι αγωνιστικοί για να φιλοξενηθεί γειτονικό νομό. Δηλαδή έκανε πλάτες ο Γραμμένος, λες. Τώρα αυτό είναι, θα πρέπει να το αιτιολογήσει. Ναι. Για ποιο λόγο. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν υπάρχει πραγματική δίκηση στο ιδρυτικό σωματείο. Αν ακολουθήθηκε νόμιμη διαδικασία. Ναι. Α, δηλαδή μπορεί να έκανε τα στραβά μάτια, λες. Το υιοθετεί. Δηλαδή είναι νόμιμη δίκηση αυτή που επέλεξε να κατεβάσει την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι ένα βασικό και θεμελιώδες ερώτημα. Θεμελιώδες, ναι. Ναι. Πες το Βασίλη, λέει ο οδηγός του Κυρσάβα, ξέχασε το διγενή νεοχωρίου. Θα θυμώσει. Πλάκα έκανε ο Βόλος εκεί πέρα. 2-0 τους πήρε. Ποιον? Επέξαν φιλικό. Διγενής με την ομάδα του Μπέου. Ναι. 0-2. Άλλη μια μεγάλη τοπική κόντρα και με πολύ ξύλο. Πιο παλιά είναι το Καλαμάτα Πανηλιακός. Μιλάμε για πολύ αγάπη. Ηλίας από Καλαμάτα. Και το Ιορδαϊκό Κοζάνη στο Βόλο. Θα ήθελα πολλούς φίλους λοιπόν αφού τους αρέσουν. Έχω βρεθεί σε Ιορδαϊκό Κοζάνη. Πολύ. Καλά, εγώ έχω μεγαλώσει με αυτά τα ντέρμπι. Και έχω βρεθεί και σε Απόλλων Κρύας Βρύσης Ιορδαϊκός. Με Μίτροβιτς, σέντερ φορ. Θέλω να μας πούν φίλοι που ζουν στην περιφέρεια και μας ακούν πάρα πολύ. Ναι. Ντέρμπι μίσους στην ελληνική περιφέρεια. Οτιδήποτε μπορούν να σκεφτούν. Ναι. Τι. Ντέρμπι μίσους δηλαδή, ομάδες οι οποίες μεταξύ τους ζουν η μία για την άλλη για να την κερδίζουν. Προοδευτική Ιωνικός. Καβάλα δράμα. Καβάλα δράμα. Στο παρελθόν έχει πέσει αυτή η κόντρα. Πάει αυτή η κόντρα, δεν υπάρχει. Καβάλα δοξαδράμα, όταν η καβάλα ήταν στην Αλβανδική και η δόξα. Μα δεν πήγαμε εθνική, έπεφτε τρελό ξυλίκι. Γιατί. Τι πράγμα. Έπεφτε ξυλίκι, μην το λες. Πού έπεφτε ξυλίκι. Πήγαμε εθνική που ήταν, βέβαια. Δόξα δράμα σκαβάλα. Βέβαια, είχα τυχιό. Μίλα κύριε ηλίθιε, εκεί.
Νομίζω ότι η Δραμηνή στην κερκίδα υπερίσχυε πάντα το καβαλιωτό. Εγώ ήμουν δεύτερο. Η Δραμηνή. Ναι, ναι, ναι. Πιο δυναμική κερκίδα είχανε. Πάντα χαμηλή. Βέβαια, βέβαια. Ισχύει αυτό. Ισχύει, βέβαια. Ο αγώνας στην Καρίτσα, παιδιά, θα γίνει κανονικά, να ξέρετε. Ναι. Καρίτσα, στην Κατερίνη. Ναι. Εκεί θα έχει οριστεί η έδρα το αγώνα. Ναι. Με διαιτητή Σιδηρόπουλο. Πέλλας. Ποιο Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο Πέλλας. Ξέρω εγώ, πρώτο Σιδηρόπουλο. Καλά πήγε ο Σιδηρόπουλο. Άριστος ήταν στο ντέρμπι. Όχι, πολύ καλός ήταν. Ακριβό, δίκαιο ναι. Και. Όλες οι διαιτησίες μέχρι τώρα πάνω κάτω είναι καλές. Εκτός του Καλαβιτσάκ εκεί που είδαμε, εντάξει, είδαμε και μερικά. Ευτράπελα και εντάξει. Ο Ζέσος δεν μπόρεσε να πάρει πόντα από την Μπαρτσελόνα σήμερα. Στάθηκε καλά όμως. Στάθηκε καλά ο Κολάτος, ναι. Πήγε πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι η Γιουβέντους είναι κανένα αποκλειστή από τη Sporting. Λες. Mm-hmm. Πολύ πεσμένη είναι για τρέφετος. Την έχει. Η Γιουβέντους. Mm. Η Γιουβέντους έχει εσωτερικά προβλήματα. Δεν είναι σίγουρος ότι στην Ιταλία. Και πιστεύω όταν ισχύει μια τέτοια διαδικασία και συνθήκη, δεν δίνει βαρύτητα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τι είναι αυτό. Δεν πίνω. Για πες. Νομίζω ότι η Γιουβέντους θα κοιτάξει να κρατήσει τα σκύτρα στην Ιταλία. Ναι. Κινδυνεύει φέτος μετά πολλά χρόνια. Ναι. Ποιος? Η Γιουβέντους. Αμυντικά την είδες σήμερα με πρόβλημα. Βλέπεις από αυτό που είδες, από αυτή τη μικρογραφία ομάδας που είναι Ολυμπιακός, είδες ότι η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Καταρχήν έχει κακό τερματοφύλακα. Έχει κακό τερματοφύλακα. Ο Βαλσάμις, πώς το λένε. Είναι 30 πόσο χρονών. Εγώ θεωρώ ότι η Μπενάτια είναι καλύτερο στόπερ από τον Μπαρτσάλι. Ναι. Απλά κάνει rotation και πήραν αναπληρωματική συμμετοχή σήμερα. Αγκαθιά Νάουσα, λέει το κοινικό σκούλικο Βασίλης από το κέντρο. Επικό ντέρμπι Μαθίας. Ναι. Υπάρχουν πολλά τοπικά ντέρμπι και θέλουμε ναι. Έτσι να τα αναμοχλεύσουμε. Εσύ που είσαι παιδί της επαρχίας, θυμάσαι. Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη δεν είχε πολύ μίσος. Εθνικός με τον Άλεξ. Κοίταξε, έχω ζήσει. Έπαιξε αντίπαλος και με τους δύο. Τα ντέρμπι της ναι. Κοζάνης, είτε Κοζάνη Πόντι Κοζάνη, ναι. Είτε Ορδαϊκός Ηρακλής Πτολεμαϊδας. Ούτε η Μαθία αυτό έχει. Το Βέρεια Πόντι Βέρεια όταν υπήρχαν στη Β' Εθνική και όχι, οι δύο ομάδες. Αυτό λέει ο Βασίλης. Και το Βέρεια Νάουσα έχει κόντρα. Και το Νάουσα. Κουφάλι Αγροτικός Αστέρας το 1977 το ξύλο ο διαιτητής Τσουκαραδέλης 3-1 κέρδισαν τα κουφάλια. 1977. Ναι. Ναι. Έχει. Το, άμα ψάξουμε να τα θυμηθούμε όλα. Ναι. Με αντιπαλότητα. Ναι, θα μας βοηθήσει ο κόσμος βέβαια. Το Ολυμπιακός Βόλου Λάρισα και το Νίκη Βόλου Λάρισα είναι επίσης ντέρμπι με μίσος. Ναι. Και ένταση. Το Τρίκαλα Λάρισα. Δεν το έχω παρακολουθήσει Τρίκαλα Λάρισα. Ειδικά στο παρελθόν είχε πολύ ένταση. Ναι. Το Λάρισα Ολυμπιακός Βόλου, ναι. Βεβαίως. Το Λάρισα Ολυμπιακός Βόλου, ναι. Βεβαίως. Ένα ψευτογκόλ έβαλε. Πανεγιάλιος Παναθηναϊκός. Το γκολ της Μπαρτσελόνα. Θα το δούμε τώρα. Αυτό γκολ είναι. Αυτό γκολ. Αποστημένη μπάλα. Ναι. Για να δούμε. Κοάτες. Ναι. Κόντρα έγινε, ναι. Παλιό στόπερ της Λίβερπουλ. Ψεύτικο άρα... γκολ, έτσι. Κολογκόλ, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Ψεύτικο γκολ. Κρύο γκολ, πώς να το πω. Κρίμα. Στην πλάτη. Κρύο γκολ. Κρύο γκολ, ναι. Κρύο γκολ. Υπάρχει κρύο γκολ. Ναι, κρύο γκολ. Τι είναι αυτό. Κρύο άνθρωπο, κρύα γυναίκα, κρύο άντρα, κρύο. Γενικά κρύο. Χλιαρό, κρύο ζεστό, φιντεζεματιστό. Παγωμένος, έχει να πεις πράγματα. Κρυόκολος, ο Σνόπ, έχει. Χίλια δυο, ναι, τελείω. Ένα σου ρωτάει αν πήγες να ψηφίσεις σήμερα μαζί με τον Γρηγόρη για Ηρακλή. Καταρχήν δεν είμαι Ηρακλής. Πρώτον. Μα όποιος τελέμπαινε εκεί πέρα μέσα. Τίποτα δεν είμαι. Δεν είσαι τίποτα. Και αν ήθελα να ψηφίσω εγώ ανάποδα από αυτό, με ποιο τρόπο θα το έλεγα. Θα φώναζα ου και θα με κάναν Παύλο στο ξύλο. Τι διαδικασία ήταν αυτή. Μικροχώρη Φτελιά λέει στη Δράμα, τοπικό ντέρμπι. Άλλο λέω εγώ. Ήταν λίγο χουντική διαδικασία αυτή. Πάω γιατρέ. Εγώ ρε παιδάκι μου να ψηφίσω. Δια της βοής έγινε. Ναι. Δια της ψήφου έγινε. Ή δια της βοής. Ελληνικά μιλάω. Πάντως δεν ήταν νόμιμη γενική συνέλευση και καταρχήν να πω κάτι. Ναι. Με ποιο νόμιμο δικαίωμα. Νόμιμο. Νόμιμο δικαίωμα. Ναι. Ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής αποφασίζει για την ΑΕΠ οντίον Ηρακλής που είναι άλλο σωματείο. Ο συντονιστής πείτε... της συνέλευσης. Την απόφαση είπα την πάρει, αν υπάρχει, δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχει, η Γενική Συνέλευση της ΑΕΠ Ηρακλής. Ο συντονιστής ποιος ήταν σήμερα εκεί? Ξέρω εγώ. Ο κύριο Καγιούλη. Τελειώθηκε. Δηλαδή αυτό... Ναι. Τι. Είναι απίστευτο, είναι απίθανο. Άλλο λέω εγώ. Πάω εγώ με τον κόκκινο, είμαστε Ηρακλήδες και είμαστε ενάντια σε αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, υπήρχε κάτι άλλο. Το οποίο ήταν προσψήφιση. Δηλαδή, ναι ή ου ήτανε. Καλή ερώτηση. Να πω κάτι. Αστάσουρε. Πάω να ψηφίσω. Και λένε αυτή η γάμα εθνική με χρέη. Οι άλλες αντιπροτάσεις ποιες ήτανε. Δεύτερον. Δεν υπήρχανε.
Τι ρεπορτάζ έχουν δώσει. Υπήρχαν ή δεν υπήρχαν. Τρίτον, πάω εγώ με σένα και το κόκκινο και είμαστε Ηρακλειδείς. Και δεν το θέλουμε αυτό. Λέμε όχι. Αν είστε δυο σας, θα τις μαζέψετε. Μας κάνουν μπάουλο στο ξύλο, ναι ή όχι. Πολυγόνερα ότι... και τέτοια. Αυτά ρωτάω. Τι να ρωτήσω εγώ τώρα. Να κάνω το, τη δημοκρατική δημοσιογραφία, σε αυτό ρωτάω. Εντάξει, η όλη διαδικαστά μια παροδία. Πώς το πες? Μια παροδία. Παροδία, ναι. Δυστυχώς ο οργανισμός του Ηρακλή ξεφτιλίζεται μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο. Δεν νοούν κάποιοι να το κατανοήσουν. Και καλά κάνουν, νομίζουν ότι είναι οι υπερηρακλάρχες. Ο Αργιανός από την Αθήνα λέει: το καλύτερο ξύλο το έχω δει φλογητά εναντίον νεών πλαγίων. 50 ταγαρόβλαχοι από τη μία και 50 ταγαρόβλαχοι από την άλλη και φεύγαν τα χέρια φοβερά ωραία. Και στην Χαλκιδική έχει καλό ξύλο. Που είναι υποβαθμισμένο το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι κάτι... υπάρχει ένα ντέρμπι στο Β' τοπικό. Τρίβια κάτι μεγάλες Παναγίες εκεί θα γίνεται. Νίκη Πολυγύρου Μουδανιά. Εκεί να δεις. Νίκη Πολυγύρου Μουδανιά έχει καλό, είχε καλό ταλαβέρι να πούμε. Ναι. Νομίζω έχει δύο ομάδες στη Σικιά Χαλκιδικής. Ναι, μες, δεν θυμάμαι την άλλη πώς λέγεται. Το χωριό της Πάολα. Και παίζουν εκεί τοπικό ντέρμπι. Δεν ξέρω πώς είναι η ατμόσφαιρα. Εγώ έμαθα ότι η Σικιά Χαλκιδικής ονομάζεται και Τέξας. Τέξας. Ναι, ναι, απομονωμένη. Ναι, και... αλλάξε την ταμπέλα. Και γράψαν Τέξας. Βιάζει λίγο με το Τέξας. Εγώ πήγα το καλοκαίρι. Είναι απομονωμένη και είναι λίγο τρελή εκεί πέρα. Στο σπίτι της Πάολα. Στο σπίτι της Πάολα. Ξενοδοχείο της Πάολα. Στον αδερφό της. Έκανε ξενοδοχείο και είπε Πάολα. Στον αδερφό της και στην κουνιάδα της. Η οποία κουνιάδα της μου είπε ότι είναι και μάνατζερ. Όχι μάνατζερ της. Εκεί στο καμαρίνι μαζεύει και κάνει και ράνι. Μπήνε μαζί της. Ναι. Πήγα στην. Εκεί που έπιασε φωτιά τώρα τελευταία που ήταν. Παιδιά, αυτά που διαβάζω. Λίγο, ρε, και μου είπαν το σκύλο λέει δεν τον παίρνει μέσα και τα λοιπά. Άρχισα να φωνάζω εγώ αυτή τη χοντρή πώ τη βάζει μέσα και δεν βάζει το σκύλο μου. Άρχισα να βρίζω. Μα μου φασαρία και τα λοιπά. Σηκώνομαι, φεύγω στη Σικιά. Βρίσκω την Πάολα, τον αδερφό τη. Με ήξερε βέβαια το παιδί από το ραδιόφωνο. Βλέπει το σκυλί, λέει αυτό λέει την ψυχούλα να έχει το καημένο. Βάλ το λέει μέσα. Κατάλαβε. Δημήνη, Δημήνη. Φουκαριά να μην. Πάολα, μπράβο. Δώσαμε μια καλή παγώνα καραμίτσου του κανονικού όνομα. Τι έχουμε μαζέψει εδώ, συλλογή Ολυμπιακού Βοτανικού Χαραυγείου Ανίνων, κοινό γήπεδο με δύο διαφορετικές εισόδους. Ναι. Ίδιος προπονητικός χώρος. Ναι. Για την Κατερίνη. Ναι. Βροντού Καρίτσα. Βροντού. Ας βγει ο Κυρκώστας. Βροντού. Να αναφέρει σκηνικά. Κατερίνη, Βροντού. Ναι, ναι, Βροντού Καρίτσα. Ναι. Και. Νέα Τρίγλια, Νέα Μουδανιά. Και αυτό, Σγουρής, προπονητής και δήμαρχος. Διάλειμμα, παιδιά βοηθήστε μας. Το μεγαλύτερο μίσους ντέρμπι σε τοπικό και τα λοιπά. Χωριά και τέτοια. Και πείτε μας και για Γιουβέντους, πείτε μας για Ολυμπιακό. Για Ελκαντουρί και Μαουρίτσιο, παιδιά, γνώμη δεν μπορώ να έχω ακόμα. Θέλω να τους δώσω το ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστό, διάλειμμα. Για τον Ελκαντουρί έχω καλή γνώμη, για τον Μαουρίτσιο μου είναι τελείως άγνωστος. Ναι. Πάμε στις γραμμές 2-31-090-90-90. Διάλειμμα, Τζον Χιλιτίδης. Στη ρύθμιση του έχω και όχι μόνο. Κωστής Ραπτόπουλος γιατρός, οπαδός της Ξάδης και Καβαλιώτης Δραμινός. Καβαλιώτης Δραμινός. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ! Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ! Άλογο να μην έχεις ακούσει για το Super Duper App του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Μεγάλη ιστορία στη διασκέδαση και τη γράφουν οι Μούσες. Μούσες εν χορό. Τα live βράδια με καθημερινή διασκέδαση στο Τέρμα. Μούσες εν χορό. Αγγελάκη 25, περιοχή έκθεσης. Κρατήσεις 2310-231-237. Έναρξη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Το 2015 τολμήσαμε. Το 2016 την κάναμε θεσμό. Και τώρα, ακόμα πιο δυναμικά, στην τρίτη διεθνή επιχειρηματική έκθεση του Επιμελητηρίου Σερών. Από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Έμποροι, παραγωγοί, επαγγελματίες, όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Έλενα Παπαρίζου. Στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο κέντρο της πόλης. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους.
Είσαι στην κορυφή. Μιλήσαμε για Ολυμπιακό, μιλήσαμε για Γιουβέντους, μιλήσαμε για Μπαρτσελώνα, μιλήσαμε για Ρεάλ, μιλήσαμε για Ηρακλή, Αεποντίον, μιλήσαμε για Δόξα Δράμας, μιλήσαμε για Άρη, για την ομάδα μου την πράτη, μιλήσαμε για Όφη, για Ξάνθη δεν είπαμε, για ΠΑΟΚ δεν είπαμε. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Για Champions League βασικά. Για Ερίκε Κόλ, για Μανολά. Ευρωπαϊκή εκπομπή σήμερα, ευρωπαϊκή εκπομπή. Champions League εκπομπή, γιατί. Ο Μανδρίνος. Μανδρίνος, ναι. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα. Γιωβάνα από Νάουσα, πλυντήριο αυτοκινήτων. Ξαναπες το πάλι άλλη μια φορά. Γιωβάνα από Νάουσα, πλυντήριο αυτοκινήτων. Α, σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι. Πού είσαι αυτό που λέει. Σε θυμάμαι, γλυκό αγόρι, σε θυμάμαι. Ναι. Πού είσαι αγόρι μου. Μια χαρά εδώ. Στο Μέγαρο. Ακόμα σε πες. Όπως ο Σπρούτς Μπαντάκης στο Μέγαρο, εγώ είμαι εδώ στο Ράδιο Μέγαρο. Λέγε. Ναι. Δεν μου λες πώς το είσαι το παιχνίδι σήμερα. Ποιο παιχνίδι. Ολυμπιακός. Ποιον Άγιο έχετε εκεί στην Άουσα. Του Λαγιώργη. Μπράβο, στον Αγιώργη Λαμπάδα που χάσατε 2-0 και η Γιουβέντους ήταν μέτρια και εντάξει, καλό, δεν διασυρθήκατε. Ο στόχος επετεύχθη. Ναι. Τι. Το μεσημέρι σε άκουσα που έλεγες ότι που πέρα κάτι τηλέφωνο και χαιρόταν να θα βάλουμε 7 γκολ θα βάλουμε 2-0, και τους έλεγες εσύ ότι 2-0. Δεν θα είναι νύχτα δυνατή, ξέρεις. 2-0. Σε παραδέχτηκα. Μα εγώ δεν κάνω κριτική ή προβλέψεις σύμφωνα με τα συναισθήματά μου, σύμφωνα με τη λογική μου που μπαίνω στη δουλειά. Μπράβο. Άμα ήταν έτσι, θα ξεχυλίζαμε από συναίσθημα εδώ πέρα. Εγώ στον Όμιλο θα κάνω 11 βαθμούς. Στον Όμιλο. Ναι. Ποιο, σε αυτόν εδώ. Ναι. Άμα κάνεις τέσσερις, να κάνεις το γύρο της Νάουσας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πώς σε 4 αγωνιστικές θα κάνει μια ομάδα 11 βαθμούς. Θέλω να πεις τους πιθανούς συνδυασμούς αποτελεσμάτων. Δεν γίνεται ρε. Στην καλύτερη 12, στην αμέσως καλύτερη 10. Πώς θα κάνεις 11 σε 4 παιχνίδια. Θα μου πεις συνδυασμούς αποτελεσμάτων. Άμα πεις τρεις φόρκες με... Επειδή με ο κόσμος πώς να πούμε... Άντε ρε που θα κάνεις 12 βαθμούς τρελέ. 11 είπε. Άκου Ρατόπουλε. Μ' ακούς. Πες μου τι ήπιες. Ναι. Αν θα σε πω περίμενα να τελειώσω. Όχι λίγο. Πρώτα θα με πεις τι ήπιες. Μαλαματίνα. Είδες τι. Πόσες γουλιές. Ένα σειρόμενα. Κατάλαβα. Ναι. Βέβαια. Και εγώ να πιω τόσες μαλαματίνες. Πώς το βλέπεις. Θα πω το κόκκινο ότι είναι ο Λάρι Κίνγκ. Έφυγες. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα στην Νάουσα. Ναι, τι ομάδα θα είσαι γιατρέ, λέω, που φυσάει ο άνεμος. Πάλι Ξάνθη θα είναι. Πάλι Ξάνθη θα είναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Από Αλεξάνδρεια, ο Κώστας ο Κρεμίδας είμαι. Ο Κρεμίδας από το Γιδά. Έλα. Ναι, από Αλεξάνδρεια. Γάμα εθνική από φέτος. Λοιπόν, ο Φίλιππος, το μεγαλύτερο τέρμι είναι Αλεξάνδρεια, Μέγα Ρέκτος Τρικάλων και το αντίθετο. Θα παίξουμε στη Γάμα εθνική εκεί πέρα, στο δεύτερο όμιλο. Πότε είναι αυτό το μάτς. Την Κυριακή παίζουμε στον Άρη Παλαιοχωρίου. Τώρα καλά η Μαθία. Πλούσια ομάδα Άρης Παλαιοχωρίου, από όσο γνωρίζω, Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τώρα σε ποιο κήπεδο. Στο παλιό χώρο, τώρα στην Αρνέα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Είναι καλά οι Μαθίας, παίζουνε. Παίζουν και η Νάουσα. Τρεις ομάδες είναι Μαθία. Γιατρέ και Κώστα, πώς τον είδες τον Νικολάου σήμερα. Ο Νικολάου, φίλε, σήμερα σε ένα μάτσο που ο Ολυμπιακός ήταν στα 30 μέτρα, συμφώνησα με τον γιατρό, ήταν καλός, αλλά δεν κρίνεται από αυτό το παιχνίδι η γενική του παρουσία. Δηλαδή, όταν έχεις μια. Και ο Βαρέλα σήμερα να ήταν εκεί. Πολύ καλός θα ήταν. Θα σεντράριζε ο Κελίνη, θα σεντράριζε να πούμε ο Ντιέγκο Κώστα, θα πηδούσε και ο Έγκελς πήρε κεφαλιές. Τον Νικολάου θα το δώσει στο Καραϊσκάκι με τον Ατρόμητο, όταν θα παίξει δίπλα στον Έγκελς και θα του βγει ο Ρούμπιντες 3-3.
Με τον Πρίγιοβιτς του ΠΑΟΚ. Ναι, 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 έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Καλά στοιχεία το παλικαράκι. Καλά στοιχεία. Καλά στοιχεία έδειξε το παλικαράκι, αλλά δεν είναι κριτήριο αυτός ο αγώνας. Ναι, 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 έχει δίκιο, Κώστα. Λοιπόν, και κάτι άλλο, για να μην καθυστερώ το αυτό. Εάν είχαμε τον Τάκη και τον Λιμονή από την αρχή του πρωταθλήματος, εγώ δεν λέω ως μη υπερβολές, αλλά τουλάχιστον με την ΑΕΚ δεν θα χάναμε, τουλάχιστον ισοπαλία, και θα είχαμε και άλλους δύο βαθμούς. Εγώ πιστεύω άλλους τρεις πόντους θα τους είχαμε. Ναι. Είμαι πολύ σίγουρος για αυτό που λέω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι από την Κυριακή, πότε παίζουμε τον Ατρόμητο, θα γίνει μια νέα αρχή και δεν του φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Δεν του φοβάμαι. Δε, εγώ εντάξει, δεν λέω ότι θα πάρω πρωτάθλημα, αλλά δεν του φοβάμαι. Από εδώ και πέρα έχω εμπιστοσύνη εγώ στον Έλληνα προπονητή, στον κάθε Έλληνα. Δεν λέω ότι είναι ο Τάκης, ο Λεμονής, ο Τσόλης, ο οποιοδήποτε τέλος πάντων είναι. Αυτό που είναι στην κέρκυρα προπονητή του Γρηγορίου, όπως λέγεται. Εγώ πιστεύω στους Έλληνες προπονητές και έτσι πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες. Καλώς. Λοιπόν, αυτά Κωστή, ευχαριστώ γιατρέ και την Κυριακή και μια έκκληση, επειδή ακούνε πάρα πολύ αλεξανδρινή την εκπομπή σας, Κώστα. Κάνω έκκληση την Κυριακή να έρθει πολλοί κόσμος στο Χαλκιδική να ακολουθήσουν την ομάδα, γιατί με αυτόν τον πρόεδρο που έχουμε φέτος, τον Δημήτρη του Σαμαρά και... Να ρωτήσω κάτι, πόσο πληρώσαμε για να πάρουμε τον αφημί από το Διαγόρα Σεβαστής? Πόσα λεφτά δεν γνωρίζω. Δώσαμε όμως στη Σεβαστή. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Σίγουρα κάτι δώσαμε. Ο Μέγας Ελέγχος των Τρικάλων, με ένα βαθμό διαφορά, πήρε το πρωτάθλημα. Επίσης, χωρίς ήττα, ήρθαμε δεύτερη. Τέλος πάντων, βγήκε όμως πανάξια ο Μέγας Ελέγχος και μπράβο και συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, έγινε κάτι με κάτι δικαστήρια, αυτά τα οποία δεν μ' αρέσουν μένα αυτά. Εγώ μιλάω σαν Κρεμμύδας Κώστας, με ξέρει όλη η περιοχή εδώ της Αλεξάνδρας. Έκανα και παλιά παράγοντας εδώ στην ομάδα 4 τι χρόνια. Τότε με τον Μάκη τον Ιωλανόπουλο που ήταν εθνική. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θα παίξει... πρέπει να δώσουμε, έδωσουμε ένα τέλος, όλες οι ομάδες να πάνε καλά και η Αλεξάνδρεια και ο Μέγας Ελέγχος, ακόμα και η Νάουσα, και ας είναι και 50 χιλιόμετρα μακριά μας, ακόμα και η Νάουσα να πάνε καλά. Και τέλος πάντων, και κάτι άλλο γιατρέ που έμαθα σήμερα, 99% οι όμιλοι της Β' Εθνικής θα γίνουν 2. Α, στη Β'? Η Β' Εθνική θα γίνουν 2 όμιλοι και από κάθε όμιλο της Γ' Εθνικής. Λοιπόν, θα βγουν 2 πρώτοι και θα πέσουν μόνο 2 ομάδες από την Β' τη φετινή. Είμαι 99% σίγουρος και το ξέρω πολύ καλά. Δηλαδή θα γίνει η Football League με 2 ομίλους. Με 2 ομίλους, ναι. Πάμε για άνοδο ομάδων πάλι να διάθρωση. Στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτό που θα πέσουν 6 ομάδες από ενίο πρωτάθλημα δεν ισχύει. Όχι, όχι, δεν ισχύει. Γιατί είμαι σίγουρος, δηλαδή ξέρω που έχω καλές πληροφορίες. Θα πέσουν μόνο 2 ομάδες. Μόνο 2 ομάδες, οι 2 πρώτοι φυσικά θα βγουν στην Α, θα παραμείνουν 14 ομάδες και θα βγουν και 16 ομάδες από την Γ, από τους 8 ομίλους οι 2 πρώτοι, και θα γίνει μια Β' Εθνική με 16 ομάδες ο κάθε όμιλος. Ένα καλό πρωτάθλημα. Δεν θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, ο Παθρακικός στα Χανιά, θα πηγαίνει μέχρι τη Λαμία, μέχρι το Δομοκό. Για οικονομικούς λόγους, καλά κάναν. Επόμενη γραμμή, φιλιά. Γεια σου, Κρομίδα. Επόμενος, ναι. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάτε σήμερα για την κυβέρνηση του Ολυμπιακού, κυρία μου. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση ήταν μια ομάδα που ήθελε να κάνει ένα ξεμούλιασμα. Ναι. Δεν φούλαρε δηλαδή. Ναι. Μα. Παρακάτω, μιλάτε εξαιρετικά για την ΕΠΟ. Και ξέρετε ότι ο Γρανός είναι που με το παιχνίδι του ΣΕΠΟ. Ναι. Για παίρνουμε, ποιος είναι ο Γρανός? Ο Γρανός είναι ο παδός του Άρη. Έπαιρνε την έψη πόσα και τα έφτιαξε με το Σαββίδι. Φίλε μου καλέ, ο Γρανός όμως αυτός, το βάλαν τον Φόκο. Ναι. Για να παρθάνει το καφετζί. Καφετζής, ναι. Το τελικό κομμάτι που πάει στην ΕΠΟ, το ξαναλέω, ο χωροφύλακα της ΕΠΟ, του τελικού ποδοσφαίρου και του αθλητικού ποδοσφαίρου της όλη τη χώρα, είναι ο Πορτογάλος αυτός ο κ. Φερέρα. Ναι. Αυτός κάνει το κομμάτι, ναι. Γενικό, το όλο το ποδοσφαίρο, το τελικό ποδοσφαίρο, δηλαδή πανσχάρι, το αθλητικό ποδοσφαίρο, μέχρι και τη Super League. Η ΕΠΟ ενέχεται. Δηλαδή σήμερα ήταν, πούμε, αν είναι το παιχνίδι, θα επίσημα ήταν ένας κύριος Ιταλός, ο πρόεδρος της UEFA, αυτός που παραθάνει τον πρόεδρο. Έτσι, ήταν στα επίσημα εκεί πέρα μαζί με τον
Α, τον είδε καλά, καλά. Το, και, νο, και ο Μαρινάκη ήταν εκεί πέρα. Ήταν και ο Μπρουτόταυρος εκεί, ναι. Όριστε. Και ο Μπρουτόταυρος εκεί ήταν, λέω, ναι. Ναι, ήταν εκεί πέρα μαζί με τον, μαζί με τον. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, προτιμάγει το παιχνίδι αυτό. Έκανε μια βόλτα να πούμε προς την πρωταγραφή της UEFA και στη FIFA και βρήκε τον Θοδωρίδη. Ο Βασάλος είναι, όπως με ξέρεις πολύ καλά, είναι ο άνθρωπος που θα κάνει το παιχνίδι. Το ξέρω, ξέρω, του... ο Βασάλος προσκύνησε τον Ολυμπιακό. Όχι προσκύνησε. Α, εδώ είναι το λάθος που κάνει, φίλε μου. Είναι το σύστημα βάλω, το αυτός, σύστημα. Αυτός ο τώρα... άνθρωπος είναι που... Ναι. Μην να σου πω κάτι, φίλε μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που έχει μαζί καλή σχέση με τον Πορτογάλο, τον κύριο πρώην ομοσπονδιακός πρόεδρος της Πορτογαλίας. Ως πότε? Δηλαδή, ο Θοδωρίδης, δηλαδή πάλι, ξαναλέω πάλι, ότι ο Θοδωρίδης θα ελέγχει τα πάντα. Έτσι. Και μην μου πείτε εμένα, ο τώρα δεξιά και αριστερά, ότι ο κύριος Ιεύωσης αυτός είναι ο Χωσάρας και πληρώνει τη δεξιά. Ναι. Σε τι ρε φίλοι μου πληρώνει. Άρα δηλαδή όσο ζει ο Σάββας, θα έχουμε εκεί την ιστορία. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Έγινε Νικόλα μου φιλιά. Φιλιά να σ' αγαπώ πολύ Νικόλα μου. Επόμενη γραμμή ο Νικόλας είπα για τον Θεοδωρίδη. Σου λέει. Ναι, καλά έκανε ο άνθρωπος. Αυτός εκεί πέρα, καλά έκανε ο άνθρωπος, παιδί μου. Τους εκοιμήσεις λέει αυτός ο δικός μας. Δεν έχει τη γνώμη. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Θα ήθελα να ξυπνάνε οι δικοί μας. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Από Νάουσα από εδώ. Ναι. Τώρα που λέγατε για ντέρμπι πριν εδώ πέρα τοπικά. Ναι. Το μόνο ντέρμπι εδώ πέρα είναι Νάουσα Βέρεια. Νάουσα Βέρεια. Βέβαια. Που να παίξουν 30 χρόνια η Νάουσα με τη Βέρεια. Δεν ζούσα. Δεν έχει σημασία αυτό. Τώρα κάποιο που βγήκε και είπε για αγκαφιά και τέτοια. Για Νάουσα. Φίλε, πόσε φορέ παίξαμε την αγκαφιά. Δεκαετία 70. Είναι η Ρωσιλία τώρα να συγκρίνει την Νάουσα με την αγκαφιά. Αφού παίζει με την αγκαφιά, τι να την κάνουμε. Η Νάουσα είναι μια μικρή ομάδα που παίζει με την αγκαφιά. Δεν παίζει. Μια φορά παίξαν μόνο. Αυτό ήταν όλο. Το 0-0. Η Νάουσα με τη Βέρεια ήταν το παραδοσιακό ντέρμπι. Είναι οι δύο μεγάλε ομάδε συμμαθία και αυτό είναι το ντέρμπι τη συμμαθία. Τέλο. Του Βεριώτε, γιατί δεν του χωνεύετε εσεί οι Νάουσα, φίλε. Γιατί είναι αλαζόνες. Αλαζόνες είναι. Βέβαια. Γιατί κάνουν. Είναι λίγο πιο αβάνκατε δηλαδή. Πώς δηλαδή. Καθόλου είναι δικά του. Δηλαδή αν εσύ τώρα από την Άουσα. Αν από την Άουσα πας στο παζάρι των υφοπάζωρων της Βέρειας και πεις σε μια ακόμα να είμαι από την Άουσα, θα σε περιφρονήσει. Όχι, σε αυτό το επίπεδο όχι, αλλά... Λοιπόν. Άρα μια χαρά είναι σχέση. Άρα καλά είναι, τι. Όχι βρε, εντάξει, υπάρχει την παλούτα, πάντα. Υπάρχει. Ναι. Από παλιά και σε όλα τα επίπεδα, και σε αθλητικό και σε κοινωνικό. Ναι. Πάντα υπήρχε αντιπαλότητα. Εντάξει, αυτό είναι όπως είναι Λάρισα Βόλος, ας πούμε, όπως είναι Γιαννιτσά Έδεσα, έτσι είναι και Βέρεια Νάουσα, είναι οι γειτονικές πόλεις. Ναι. Έτσι, αυτό είναι. Τι κάνεις στην Νάουσα, με τι ασχολείς εκεί? Η Νάουσα εδώ έχει με φρούτα, με, τώρα μόνο με τα φρούτα, τα κουστάσια κλείσαν, μόνο με τα φρούτα μείναν. Εσύ με τι ασχολείσαι? Με φρούτα. Με φρούτα. Τι έχεις μαζί, ναι. Φρουτάδικο δηλαδή? Όχι. Τι φρούτα? Γεωργός. Εμείς, α, κανονικός Γεωργός. Γιατί εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη φρούτα τα λέμε, είναι μαγαζί με φρουτάκια αυτό. Όχι, όχι, εντάξει. Όχι, όχι, Γεωργός. Τα κουμάρια είναι μήλα, ροδάκινα, αυτά. Και πού τα εξάγεις, πού τα πας? Τα διανέμουμε εδώ στους συνεταιρισμούς. Στις λαϊκές και τέτοια? Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Γεια σου, φίλε. Είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που να ασχοληθούν με τη γη και να και νέοι και Έλληνες. Ελάχιστη πλέον. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Φυσικά δεν είναι καλό, αλλά. Μπράβο. Το κίνητρο ποιο είναι για να σου πει. Πάμε επόμενη γραμμή. Του κάνει. Ναι, έλα φίλε. Έπεσε αυτό. Ναι, ο επόμενο, ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, για του εμφύλιου που λέγαμε. Ναι, του εμφύλιου. Λοιπόν, θέλω να σου πω από Θεσσαλία. Εμφύλιο. Μέσα στο Βόλο. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου. Το είπαμε. Πάμε παρακάτω. Καρδίτσα. Ναι. Αναγέννηση, ΑΟΚ. Υπάρχει. Ναι. Πολύ ξύλο. Ναι. Και στα ενδιάμεσα, Καρδίτσα Τρίκαλα με δημιουργίες ΜΑΤ. Το είπαμε. Και με Μολότοφ. Ναι. Εντάξει, Λάρισα Βόλος κανονικά και να σου πω και μια ιστορία.
φοβερή όμως, από το χωριό μου τοπικό, όπου παίζει η ομάδα, σφυρίζει ο διαιτητής, ο οποίος ήταν και συνάδελφος του πατέρα μου, στρατιωτικός. Λοιπόν, σφυρίζει πέναλτι. Βουτάει μέσα ο παπάς. Παπάς. Μαζί με άλλους 100 και τον παίρνουν στο κυνήγι. Ο παπάς μπήκε μέσα. Ο παπάς μπήκε πρώτος. Με το ράσο κανονικά μιλάμε. Δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτή είναι φανατική. Λοιπόν, ήταν δυναμικός ο παπάς. Μας αναφέρει κάποιος στο ντέρμπι Αμπελωνιακός Φαλανιακός. Είναι δυνατόν ντέρμπι γι' αυτό. Στη Λάρισα, στον ομό Λάρισας. Φεύγει ο διαιτητής και πάει κατευθείαν στον περιπολικό. Τότε είχαν ένα περιπολικό έξω από τα τοπικά. Επιχωροφυλακής. Θα το φυγάδευσαν προφανώς. Επιχωροφυλακής ή ελληνική αστυνομία πλέον. Όχι, αστυνομία. Μετά το 84. Λοιπόν, ένα αστυνομικό, είχε ένα περιπολικό. Ένα περιπολικό. Λοιπόν, πάει ο διαιτητής και του λέει σώσε με. Και του λέει ο αστυνομικός, σήκω, φύγε, τρέχα, γιατί και εγώ από το ίδιο χωριό είμαι. Τα είπες όλα φίλε, γεια χαρά. Γεια χαρά. Πιστεύω, είπε ο άνθρωπος. Τρέχει και εγώ από το ίδιο χωριό. Ένα αστυνομικό σε περιπολικό, απίστευτο από τα πράγματα. Το κλουβί δεν ήταν ο παπάς, ήταν ο μπάτζος. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Η εξουσία του χωριού. Έτσι, ναι. Ο δάσκαλος έλειπε. Στα τοπικά, ας πούμε, όταν έπαιζε γάμα εθνική ή τοπικό κτλ., η αστυνομία ήταν μιλημένη στα περισσότερα χωριά. Πρώτα έπεφτε το ξύλο. Και μετά ορμούσε η αστυνομία. Πρώτα έπεφτε το ξύλο. Αυτό το έχω δει στο Νίκη Βόλου εγώ. Νίκη Βόλου εδώ με τον. Πώς λέγονταν το χωριό, ρε. Όσο σταμάτησε το μυαλό μου. Σε ποια περιοχή, εδώ Θεσσαλονίκη. Εδώ 1-2 έλεξε. Εδώ 1-0 προηγήθηκε. Εδώ η. Ο Γκουερίνο ήταν προπονητής. Πώς το λέγανε ένα χωριό, κάτι κανίβαλοι εκεί ήταν. Πώς στη Χαλκιδόνα που έγινε αυτό. Στο Κολχικό. Κεραυνός Κολχικού. Κεραυνός Κολχικού Νίκη Βόλου. Μιλημένη αστυνομία. Στο Κολχικό, μόλις έπεσε το ξύλο, μπήκανε μέσα, την ΤΕΜΕΚ τους συλλάβανε, τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, τους αφήσανε και φύγανε ελεύθερους. Μηνύσεις και τέτοια δεν είχε τότε. Ωραίες εποχές. Γάμα ναι, εθνική μόνο. Ναι, τον Κουερίνο και ο συγχωρεμένος ο Παπαδόπουλος, προπονητής Νίκης Βόλου, πολύ καλός, πέθανε. Δεκαετία 80, 90. 90. 90. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Ζιωβάνι από την Άσο πάλι. Μάλιστα. Θα σε πω λίγο για το τοπικά ντέρμπι. Ναι. Μ' ακούς? Εδώ Μπαρτσελόνα έπεσε αυτή που μας μιλάει για το τοπικά ντέρμπι. Για πες. Είναι ωραία αυτά. Ναι. Καλά, καλά που έβαλε στον κόσμο. Ρε. Εσύ το ανέφερε. Ναι, παιδάκι μου, ναι, ναι. Τι θα με πει για τον Τιμπαλά, εσύ τώρα με τα ουίσκι που έχει πιει, τον Τιμπαλά μπορεί να το δει φαντάρο να πούμε. Για λέγε, λέγε. Ναι. Τοπικά ντέρμπι στον ομό η Μαθιά δεν υπάρχει, να ξέρει. Γιατί ρε φίλε. Δεν έχει κανένα. Δεν έχει κανένα. Πολύ παλιά ήταν. Πολύ η παλιά. Νάουσα ήταν Νάουσα, η Βίλια ήταν Βέλια. Μάλιστα. Εντάξει. Να πούμε λίγο. Καμπανιακό σύνδος. Ομόνια σύνδου ντέρμπι. Στο πω εγώ. 3.000 κόσμο. Το έχω δει εγώ αυτό το ντέρμπι. Χαλάστρα σύνδος δηλαδή. Χαλάστρα σύνδος, ναι. Όλο το χωριό στο γήπεδο. Τη Πόπη. Και ο Μίνιος ήταν καθ' εκεί. Λέγε φίλε. Στο θέμα μας τώρα. Ελληνικό πρωτάθλημα τι βλέπεις τώρα. Να πας να κοιμηθείς και θα σου πω εγώ αύριο που θα είσαι νυφάλιος. Τι βλέπω, την Παοκάρα πρωταθλήτρια. Και πτώση Παναθηναϊκού. Και όχι μόνο πρωταθλήτρια, double φίλε φέτος. Double. 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 Να πεις, ρε. Να πω. Να πεις. Ο γιατρός πες να μην γελάει λίγο. Ναι. Ο Μαρινάκης ο χοντρός. Ναι. Θα σας κάνει πλάκα όλους. Άντε να δούμε. Μέχρι το Δεκέμβριο. Σιγά, σιγά που θα μας κάνει πλάκα. Με τον λεμόνι προπονητή, έλα. Φύγαμε. Θα μας κάνει πλάκα ο Μαρινάκης. Τρέμετε. Το να ακούσω από γάβρο τώρα, εγώ δεν λέω ότι θα πάρω το πρωτάθλημα. Κάτι λέει. Λέει ο φίλος για τον προηγούμενο ακροατή. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Το παλεύουμε. Μια χαρά. Ωραία. Σήμερα η αυτόνομη έκανε το όνειρο της πραγματικότητα. Δηλαδή, πήρε την ομάδα επιτέλους. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Θα πανηγυρίζουν εκεί κάτω στην Αριστοτέλους.
Βέβαια το ότι γλιτώσαμε το 50% των χρεών του Παπαθανασάκη δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, γιατί αν ανεβεί ποτέ αυτή η ομάδα μετά από 3 χρόνια, 4, 5, 100 πόσα θα είναι, θα γλιτώσει ο Παπαθανασάκης το 50% των χρεών. Έτσι είναι ο νόμος. Ναι. Το γλιτώσαν δηλαδή τον άνθρωπο. Το γλιτώσανε. 50% τα γλίτωσε ο Καναδός τα χρέη. Και επίσης, πολύ πιθανόν, όταν θα κάνουν την καινούργια ΠΑΕ αυτή, ο Παπαθανασάκης να έχει μόνο ποινικές ευθύνες για την άλλη ΠΑΕ. Ναι. Δηλαδή να μην το χρωστάει τα λεφτά, να έχει ποινικές ευθύνες για τα χρήματα που δημιούργησε μόνο. Καλά, αυτοί είναι κομμουνιστές και τότε τέτοια διεργατικά πράγματα. Αριστερόφρονες. Αριστερόφρονες, πώς το κάνω. Αυτοί είναι παρακρατικοί ρεσί τώρα. Άσε τώρα, τι κομμουνιστές και ιστορίες τώρα. Άσε τώρα, έτσι είναι οι κομμουνιστές τώρα. Λοιπόν. Παρακρατικοί είναι, ήρθαν να καταστρέψουν τον Ηράκλειο, τα καταφέρανε, συγχαρητήρια. Μπράβο τους και τώρα πάνε κάνουν συνελεύσεις στο Κατσάνιο το ιδρυτικό σωματείο. Καλά, προχθές δεν μας λέγανε το ιδρυτικό ότι τα παρατάμε και κάνουμε. Ναι. Ποιο ιδρυτικό? Ο ερευνητής της ΑΕΠ είναι. ΑΕΠ Οντίον Κατερίνης. Αυτή τη σχέση έχουμε με τον Ηράκλειο όλοι εκεί. Καμία σχέση. Άρα πρέπει να γίνει στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη πρέπει να γίνει εξ αρχής. Μάλιστα. Και γιατί δεν θέλανε να πάνε με τον Ηράκλειο αμπελοκήπων δηλαδή. Για μια χρονιά διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Ηρακλής ο ένας, Ηρακλής θέλω να ξανακάνουν. Ήταν η μόνη συγχώνευση που θα ήταν. Πιο καθαρή θα ήταν. Πιο καθαρή συγχώνευση θα ήταν. Μα δεν υπάρχει. Ναι, πιο καθαρή συγχώνευση που θα είχε γίνει από αυτές που κάνανε. Δεν υπήρχε συγχώνευση. Γιάννη, απλά αν κάποια ομάδα έφτανε σε βάθος χρόνου από Ηρακλής Αμπελοκήπου να πάει και να κάνει ΠΑΕ, θα νομίζω ήταν ΠΑΕ Ηρακλής. Αλλά ο μητρικός εραστητής ήταν πάλι ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Αυτό ήταν ο μητρικός ερασιτέχνης. Άστα που δεν είχε έδρα του Αμπελόκη που θα μπορούσε να παίξει οπουδήποτε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις γιατί? Γιατί στον ερασιτέχνη αυτό το παλιό, το γάμα σίγμα που έχει κάνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, 480 εκατομμύρια, μπήκανε τα άτομα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κυρίτσης, μπορεί να είναι Ηράκλης, εντάξει. Δεν είναι και από τους πολύ γνωστούς Ηρακλειδείς, ήταν στο γραφείο. Στο ίδιο γραφείο δικηγόρου με τον κύριο Αλαμίδη, τον Αλέξη. Θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Και είναι άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γνωστό αυτό. Μπήκαν λοιπόν αυτοί, τώρα τι σχέδια έχουν και που θα καταλήξουν τα οικόπεδα συντόμως θα το δούμε. Ναι. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Έτσι, πάντως μεγάλο το πανηγύρι, επιτέλους πήρανε την ομάδα στα χέρια τους, έστω και αυτό το μόρφωμα. Καταστρέψαν γενικώ τον Ηράκλειο και πάμε παρακάτω. Για τον μπάσκετ, τι γνώμη έχει σήμερα? Μούνται και του άλλου οπαδού. Για τον μπάσκετ θα διώξουν και τον Δρακόπουλο τώρα, γιατί και αυτό τώρα. Από ομάδα Β' Εθνική. Κάτσε να ακούσουμε. Αποκλεισμό. Και τα Τρίκαλα δεν απέκλεισε αυτή η ομάδα. Είναι ο φάρο τη Κερατσινίου είναι αυτή η ομάδα. Κοίταξε, πραγματικά οι παίχτε οι οποίοι διαθέτουν στην επιθετική γραμμή ο Ιωνικό Νικιά Καράμπουλα, δηλαδή για τα επίπεδα τη κατηγορία Βασιλόπουλο και Κανονίδη. Είναι, ναι. Δηλαδή, αυτή η ομάδα του Ηρακλή είναι ατάλλαντη επιθετικά καταρχήν. Δεν ξέρω ποιος τη δόμησε στο μπάσκετ. Μιλάμε για ταλαντοσύνη και για γερουσία πάλι. Μια από τα ίδια. Εννοείται τώρα. Εντάξει, μια από τα ίδια. Γκαγκαλούδης πέρυσι ό,τι μπόρεσε πρόσφερε. Τώρα τι να προσφέρει παραπάνω. Πόσο άλλο, τον έχω ξεζουμίσει δηλαδή. Τι να κάνει. Ξεζουμίσαμε. Τότσιος 39-40. Γκαγκαλούδης 40-41. Θα τον διώξουν και τον Δρακόπουλο, να μου το θυμηθεί. Γιατί τώρα αυτό πήγε να μπει εκεί στον Ηρακλή Αμπελοκήπων να κάνει κάτι σωστό. Και επειδή αυτοί θέλανε το δικό τους το έργο, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνουν και εκ του αποτελέσματος, θα στραβώσει και αυτούς, θα το διώξουν και από τον μπάσκετ, θα ξανακαταστρέψουν τον μπάσκετ. Είναι ειδικοί στο να καταστρέφουν. Αυτά, παιδιά. Καλή συνέχεια στην εργασία. Και κάτι και για άλλους τους οπαδούς που είναι ειδικοί να καταστρέφουν. Πάμε, επόμενος κύριος. Επόμενος. Καλημέρα. 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 Γεια σου. Απόψε είδαμε τη μεγάλη ομάδα της Ελλάδος, τρίτη και φαρμακερή. Δηλαδή? Μια την ΑΕΚ, μια την Τρίπολη, τώρα και η Ιουβέντους. Ναι. Έρχονται κι άλλα. Σίγουρα. Θα έρθουν κι άλλα. Και όχι μόνο στην Ευρώπη. Και ο Μαρινάκης από πρώτη καρέκλα το είδα ακόμα καλύτερα. Ναι. Στην Ιταλία πώς ήταν. Ναι. Και άλλοι γίνονται, μιλάμε για δύο ομάδες που η καθεμία είναι ξεχωριστή και μεγάλη στη χώρα τους. Ναι, Ιουβέντους στην Ιταλία και Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Πάντως αρκετά ζόρια. Τους είχαν παιχνιδάκι σήμερα Ιουβέντους. Κορόιδα στο φουλ. Εσύ τι περίμενες να δεις δηλαδή?
Να φορτσάρει. Όχι, όχι. Είδα και τον άλλο τον αμυντικό, τον Έγκελ, πώς λέγεται. Τα έκανε σαν τα μούτρα του που σακατεύτηκε στο 70, πώς ήταν στο 90, που σακατεύτηκε. Αυτό δεν θα το χαίρεσε τώρα που σακατεύτηκε το παιδί. Εντάξει. Αλλά τις έκανε τις βλακίες του αρκετές φορές μέσα στο γήπεδο. Τι βλακίες έκανε. Καλά έπαιξε. Το μόνο καλό που είχε κάνει που πήγε να αποκρούσει για πριν το δεύτερο γκολ. Καλά μωρέ. Τώρα εσύ χάρηκες που έσπασε τα μούτρα του άλλος. Όχι, δεν είπα ότι χαίρομαι για τα μούτρα. Εντάξει, φυσικά να είναι καλά το παιδί, λέω πάνω απ' όλα. Εντάξει, κρίμα. Απλώς είδα ότι η Γιουβέντους γενικώς πρώτο ημίχρονο τους γλεντούσε από τη άκρα και ξαφνικά βλέπουμε ότι δεύτερο ημίχρονο πήγε από τη μέση κατευθείαν. Τζοπ, απευθείας επίθεση από τη μέση. Όσο για τοπικό που λέγατε, θα ήθελα να ξαναδώ έναν αγώνα Ξάνθης με την Τρίπολη. Ξάνθη Τρίπολη, τοπικό πρωτάθλημα. Ναι. Και εσύ το ουίσκι χαλασμένο το πίνεις. Πάμε επόμενη. Πόσο είναι 900 χιλιόμετρα, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απίστευτο. Να χαμηλώ μπροστά του, σαν αερόστατο θα γίνει. Πάμε επόμενη. Απίστευτο. Απίστευτο, έφυγε δύο άκρε τη χώρα. Φοβερό ο τύπος. Ασύλληπτο. Πάμε επόμενο γρήγορα, πριν πάμε στο διάλειμμα το τελευταίο. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Θέλω τον γιατρό, δεν θέλω εσένα. Τι με νοιάζει, με να πάρω τον γιατρό. Θέλω τον γιατρό. Πάρω τον γιατρό. Θα συμφωνήσω μαζί με την προηγούμενη εκπομπή που έκανε ο Πασχάλης. Όσο και παοξίδ να είσαι, Κεριανός ή οτιδήποτε, πρέπει να υποστηρίξεις τις δικές σας ομάδες. Άμα συμφωνείτε, πες μου ένα ναι. Εσύ βόλκα χαλασμένη πίνεις. Με σένα τα έχω πείσει μια γωνία στο Καφτατζόγλιο. Πώς δεν μιλάς. Σε γωνία στο Καφτατζόγλιο. Θυμάμαι. Και πήγαμε στις τουαλέτες και κατουρίσαμε και δεν φαινόταν το τσουτσούνι σου. Σε θυμάμαι. Ναι, εσύ. Σε θυμάμαι. Ο ναι, μικροτσούτσουνο ναι, είσαι. Εσύ, σε θυμάμαι. Εσύ. Αχ, εσύ που κατουράς, είπα θαύμα είναι. Ναι, ναι. Και λέω. Εσύ μου είπες μια σωστή κουβέντα. Για σένα λέει γιατρέ. Όχι, για σένα λέω. Εγώ είπα σωστή κουβέντα. Μην παίρνεις ποτέ την ομάδα σου. Άμα δεν είσαι σίγουρος. Α, ναι. Ναι. Αυτό μου το είπες εσύ. Και δεν το... Κορόιδο είσαι ρε, να παίξεις την ομάδα σου συναισθηματικά. Στοιχηματικά εννοείς. Ναι. Σχηματικά μιλάμε. Τι μάτς έπαιξες. Δηλαδή, κάθομαι και παίζω έσες, πάω έσες φουτ, άσο και χώνω 2.000. Οχ, ναι. Και κατεβαίνουμε κάτω και παίζουμε στην έσες φουτ. Και χάρω 2.000. Τι έπαιξε εσύ δεν είμαι πάλι. Δηλαδή. Απλωμένος είσαι, μην σε παρακολουθεί καμιά κύπ και σου έρθει καμιά εφορία εκεί πέρα. Τι τέτοια βαριά τούβλα. Μην τα λες τα ποσά, Ποια εφορία ρε, ποια ποσά. Εσένα ακούω, Ραπτόπουλε, εσένα άκουσα εκείνη τη στιγμή. Όταν ήμασταν στο μπαράκι, στο Σουβλατζίδικο, ναι. Τρώγαμε σουβλάκια. Σουβλατζίδικο. Σκάσε να μάθω. Ναι. 2009. Ναι. Όχι, 2009. Ναι. 2009. Σε ένα παλιόμπαρο, δεν θυμάμαι. Παλιόμπαρο, ναι. Εντάξει. Ναι. Παρακμιακοί τύποι είμαστε. Πού θα πάμε. Ναι. Παρακμιακός είσαι. Εγώ, ναι. Εσύ είσαι 50, εγώ είμαι 40. 40 είσαι. Ναι, αλλά να κάνουμε εξετάσεις μπορώ να βγω καλύτερο. Αλλά, ναι. Αλλά με είπες ναι. Μια σωστή κουβέντα. Ναι. Μόνο και μόνο γι' αυτό σε παραδέχομαι. Ναι, αλλά δεν ήθελες να μιλήσεις μαζί μου, με χωνεύεις. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Το ντοκ θέλω να μιλήσω. Πάρ' τον ντόκτορα. Κάτι ακούω, περιμένω. Σιγά, μη. Εσύ, θα συμφωνήσω μαζί με τον προηγούμενο, με τον... Κύριο Μένιο, πώς το λένε, Μένιο. Που μιλούσε μαζί με τον Καμόρο. Ναι, με τον Καμόρα, ναι. Τον Καμόρα, που λέει ότι είστε όλοι απαράδεκτοι και κράζετε τον Ολυμπιακό. Όλοι οι παοξίδες, εντάξει, όλοι οι παοξίδες είχαν και μιλούσαν μαζί με τον Καμόρα. Ναι. Και λέγανε ότι κράξτε και 15 και 20 και 30 και 70 και 40 γκολ. Έλα. Ποια 40 γκολ, ρε φίλε. Εγώ το έπαιξα, σου πω την αλήθεια, το έπαιξα σήμερα 3 συν
και δεν το έβγαλα. Τι να βγάλεις ρε ταγάρι, 2-0 σκόρ σου έδωσα εγώ το μεσημέρι. Ταγάρι, ευτυχώς που δεν το έπαιξα. Άκουσες τον άλλο τι μας κάνω κεφαλή, 5-0. 6-0. Αυτός είναι ο Ξανθόπουλος, ε, εκεί πέρα με το μουστάκι. Και ο Μόρας. Ναι. Οι βιαγά κοντά φέρονται. Λοιπόν, δεν σας καθυστερώ, αλλά ώρες-ώρες έχετε πάρα πολύ χαβαλέ. Πώς θα σου πω. Έφυγες γλυκό αγόρι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα το ξαναπούμε σε σουβλατζίδικο σίγουρα άλλη μια φορά. Σε σουβλατζίδικο. Βέβαια. Πάμε διάλειμμα. Ασύλληπτα πράγματα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Το 2015 τολμήσαμε. Το 2016 την κάναμε θεσμό. Και τώρα ακόμα πιο δυναμικά στη τρίτη διεθνή επιχειρηματική έκθεση του Επιμελητηρίου Σερών. Από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Έμποροι, παραγωγοί, επαγγελματίες, όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Έλενα Παπαρίζου. Στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο κέντρο της πόλης. Μεγάλη ιστορία στη διασκέδαση. Και τη γράφουν οι Μούσες. Μούσες εν χορό. Τα live βράδια με καθημερινή διασκέδαση στο Τέρμα. Μούσες εν χορό. Αγγελάκη 25. Περιοχή έκθεσης. Κρατήσεις 2310-231-237. Έναρξη 4η 20 Σεπτεμβρίου. Επόμενη διακούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Men sing, only fools rushing, and I am here falling in love with you. Τα ρίκορ της ζωνούχα είναι αυτά. Α, την βοές, ε. Πάμε, κόσμος. Έλα γλυκό αγόρι. Στρατόπλε. Έλα φίλε. Γιωβάνα από την Ράζα. Κόπηκε, φτάνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Μας έχει πρίξει τα παπ. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιωβάνα από την Ράζα. Ήπιε τρεις μαλαματίνες. Χαλασμένες θα ήταν κι αυτές. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Ραπ από Βασίλης, από Ηλιούπολη Αττικής. Ψηλά είσαι εσύ. Πολύ. Πόσο Ηλιούπολη, προς Καρέα ή προς Βουλιαγμένη? Όχι, άνω Ηλιούπολη, άνω. Χαραβιακό, ρε. Ναι, ναι, Χαραβιακάρα και Ηλιούπολάρα. Έχω πάει μεγάλο Χαραβιακό, ντέρπι. Έχω δει Χαραβιακό. Β' Εθνική. Δοκάρια έκοψες. Ορίστε. Δοκάρια, λέω, έχεις κόψει τη ζωή σου.
Όχι, όχι, όχι ακόμη. Δεν πάω, εγώ δεν είμαι Ταλιμπάν εγώ. Έχω πάει σε ένα καλτ παιχνίδι Χαραβιακός Ιωνικός. 0-1. Πεγρίμπιλα. Σκόρερ ο Ιωνικός. Θέαμα μεγάλο. Χώμα, ε. Δίκος Αλέφαντος προπονητής Ιωνικού. Τι γέλιο. Χωμάτινο. Χωμάτινο, χωμάτινο. Τι εποχή. 80. Όχι. 1992. Ήταν ο Ιωνικός Β' Εθνική το 92. Β' Εθνική ανέβηκε Α με Νάους, με Βέρεια. Όχι, όχι. Με Έδεσα και Καλαμαριά. Το 91 δεν σώθηκε ο Ιωνικός με το Δοξάκι με στο Καφατζόγλιο. Το 90 ήταν. Το 90. Μετά το 90 ορίμασε ο Αλέφαντος, ε. Μετά το 90 ορίμασε ο Αλέφαντος, ναι. Λοιπόν, εγώ πήρα να μιλήσω ποδοσφαιρικά κυρίως, να μιλήσω για ποδοσφαιρικά δρόμενα. Για πες. Λοιπόν, είσαι σε ήχης και αγοράζεις μια ομάδα στην Ισπανία, ξέρω εγώ, που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις τι εξάρι, τι οχτάρι και τι δεκάρι θα έπαιρνες για να κάνεις πρωταθλητισμό στην Ευρώπη. Το Καντέ θα έπαιρνα εξάρι. Ωραίος, ναι. Το Μόντρις θα έπαιρνε οχτάρι. Και το Τιμπαλά θα έπαιρνε αμυντικά. Και το Τιμπαλά θα έπαιρνε δεκάρι. Για Μέση, Νεϊμάρ και τέτοια στις άκρες θα τους έβαζα. Άσε Μέση και αυτά. Σε πείθε ο Μόντρις αμυντικά ότι μπορεί να σταθεί σαν οχτάρι, γιατί το οχτάρι πρέπει να γυρίζει και πίσω. Άμα έχω τον Καντέβνε. Σκύλος είναι ο Μόντρις. Για Βιντάλ για αυτούς. Όχι, ε. Όχι. Ο Βιντάλ σήμερα. Κοίταξε, ποιο εξάρι θα ήθελα στην ομάδα μου. Ναι, εξάρι, οχτάρι και δεκάρι. Λοιπόν, εξάρι. Αυτός που με ενθουσιάζει τη δεδομένη στιγμή στη θέση συγκεκριμένη είναι ο Ματουιντή ή ο Βεράτη. Μάλλον προς το Βεράτη θα πήγαινα. Ο Βεράτη δεν θα ήταν καλύτερα για οχτάρι. Ποιο δεν εξάρι, έχει επιθετικές αρετές. Ποιο εξάρι τον θεωρώ το Βεράτη, πιο κόφτη, πιο καταστροφικό. Λόγω και του ύψους μιλάω εσύ, ναι. Γι' αυτό το λέω. Θα έπαιρνα Λεόν Γκορέτσκα από Σάλκε, νέος δυνατός. Εξελίξιμος. Oh, τώρα γιατρέ, εντάξει, το πήγες πολύ, πολύ προχωρημένο σε βλέπω. Παραπτόπουλος τώρα δίπλα σου θα έχει βγάλει. Όχι, Λεόν Γκορέτσκα. Και επειδή δεν πιστεύω στη θέση 10, πιστεύω στη θέση δημιουργικό οκτάρι. Οκτάρι θα σου πει. Δημιουργικό οκτάρι, έτσι το θέτω πολύ 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 έτσι απαλά. Θα ήθελα στην ομάδα μου, τώρα τι να σου πω, έναν αριστεροπόδαρο σε δημιουργικό οκτάρι. Δηλαδή πάλι το Ματουιντή θα σου έλεγα. Με Ματουιντή. Αριστερό ο Ματουιντή, έτσι. Αριστερό ποδί, Ραμπιό ή Ματουιντή, έναν από του δύο, πιο πολύ Ματουιντή. Αυτό αριστερό. Εντάξει. Δηλαδή από Ισπανία τίποτα. Κρός και αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κόκε τη Ατλέτικο. Ο Σαούλ Νίκε τη Ατλέτικο, μια που μιλάμε για Ισπανία. Ο Κόκε το βάζει και στι πλευρέ, γιατρέ. Ναι, είναι οχτάρο εξτρέμ. Μ' αρέσουν αυτοί οι παίχτε. Το βάζει και στι πλευρέ. Μ' αρέσει να λέει για οχτάρο εξτρέμ, χάσε λίγο. Τι ναι, ο ναι. Σιμεώνε κατήργησε τα εξτρέμ στο Δεν υπάρχουν εξτρέμ για το Σιμεώνε. Ναι. Τώρα από την ομάδα που υποστηρίζω στη Βαλένθια μου αρέσει πολύ ο Σολέρ, εξελίξιμος. Αρκετά. Αρκετά. Τώρα σου λέω πάντως, αν μου πεις έναν παίχτη στη θέση 8 που το σου λέω Λέον Γκορέτσκα, δηλαδή είναι ποδοσφαιρικός έρωτας. Γκορέτσκα, ναι. Τίποτα από Αγγλία, τίποτα. Και μου αρέσει πολύ και αυτή ρε παιδιά. Μου αρέσει πολύ ο Κεϊτά της Λειψίας. Εγώ θεωρώ τον Μπογκμπά τώρα που τα λέμε, σαν ένα οχτάρι. Από τα καλύτερα οχτάρια. Σαν οχτάρι, ε. Ναι. Από τα καλύτερα οχτάρια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ας παίζει στη United. Μυαλό δεν έχει. Ασχολείται πιο πολύ με το φαίνεστε. Εντάξει, τον είναι και πιτσιρικά, είναι 24 ακόμη, είναι έτσι. Ο κεντρικό μετά τα 28 αποκτά. Είναι πιο συνειδητοποιημένο. Τι αυτό να θέλω να πω. Δηλαδή ψάχνει μια τρίτη team στα χαφ. Αυτή τη στιγμή. Λέμε τώρα το ιδανικό. Τι ηλικιακό προφίλ, τι θέλεις. Και για 10 ο Τιμπάλα Ραπτόπουλο από σένα δεν τον περίμενα. Δηλαδή περίμενα τον Τιμπάλα να μου τον βάλεις δεύτερο φορ. Τύπου Πέλκα που λες και εσύ. Ναι. Μοιάζουν και φαρισιακά τον είδε σήμερα. Λέει τι είναι αυτός ο Πέλκας. Έψαχνα να βρω μουστάκι, τρίχα να... Ναι, είναι πολύ baby face. Είναι αργελά. Εντάξει, πιτσιρικά σου να ακόμα. Νεϊμάρ και αυτοί οι πλευρές, έτσι. Τέργες, ναι. Βέβαια, Νεϊμάρ, Μέση. Και ο Μέση. Και ο Μέση. Πλευρά, βέβαια. Αριστερά, δεξιά, με ανάποδο πόδι. Όσο μεγαλώνει όμως Ραπτόπουλε, ο Μέση δεν τον βλέπω για πλευρά. Πιο πολύ να συγκλίνει στο κέντρο. Πάντως, το πιο παρεξηγημένο εξάρι το οποίο κανείς δεν τον αναφέρει είναι τη Ρεάλο Κασεμίρο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπαίνει στο επίπεδο. Φοβερός παίκτης. Φοβερός παίκτης και
Πώς λέμε ότι κάποιοι κολώνουν στα μεγάλα μάτς π.χ. Μάνταλος, αυτός το αντίθετο. Παρεξηγημένος. Αυτός στα μεγάλα μάτς φαίνεται και με το παραπάνω. Φαντάζομαι για αριστερό μπακ θέλουμε όλοι Μαρσέλο, το αριστερό μπακ της καρδιάς μας. Εντάξει, Μαρσέλο τώρα την τελευταία τριετία ο κορυφαίος. Δεξί μπακ είναι το δύσκολο. Δηλαδή παραμένει ακόμη ο Άλβες. Όχι Ντάνι Άλβες, καμία των περιπτώσεων. Πόσο χρόνο είναι ο Άλβες? Είναι τραβηγμένο να κρατάμε ακόμη τον Άλβες στον κορυφαίο δεξί μπακ. Δεν υπάρχει νέος παίκτης σε αυτή τη θέση που να ξεχωρίζει. Αλάμπα αριστερό. Και Αλάμπα πολύ υποτιμημένος. Μυαλό δεν έχει παλικάρι. Μυαλό δεν έχει. Τεράστιες δυνατότητες αθλητικές. Κορμάρα, σουτάρα, και όλα. Και πόδι. Κοιτάξτε, η ομάδα η οποία παράγει αριστερά μπακ είναι κλασικά η Βαλένθια. Αλλά και Γκαγιά και Λάτο. Και ο Γκαγιά τώρα θα βγει, σιγά σιγά θα βγαίνει. Έγινε κύριε. Άντε, ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια σου, φίλε. Καλό βράδυ να γίνει. Μα αρέσει να μα ξαναπέρνει. Πάμισο Μεσσηνή Καλαμάτα, τέρμι γάμα εθνική στο 211 διπλανέ πόλει με 4.000 κόσμο. Βροχή και λάσπη. Και του Παμισαίου να τρυπάνε τον πάγκο τη Καλαμάτα σε όλο το παιχνίδι από πίσω με τι μύτε από τι ομπρέλε. Πάμε στου. Ράμσεϊ, Τσάρσε να πάμε στου 6 τελευταίου για σήμερα. Πάμε από 2 λεπτά, 3 λεπτά του καθένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου. Τι κάνετε, καλά είστε? Αν είμαστε καλά, ναι, ακόμα είμαστε όλοι. Ήρεμοι. Λοιπόν, σε όλα τα γειτονικά χωριά παίζουν στην ίδια κατηγορία, πέφτει ξύλο. Διότι και η μετακίνηση εκεί γίνεται με αγροτικά και με τρακτέρ. Ένα το κρατούμενο. Εγώ βρέθηκα. Πεζές πορείες δεν έχει. Πεζές δεν παλιό γυναικόκαστρο, νέο γυναικόκαστρο το 1986. Κάτι ταταρόβλαχοι, ποντιομούριδες, μηταράδες, αφταράδες. Σαμσουντέι. Σαμσουντέι να πούμε. Εγώ έχω δει ξύλο. Φίνικας Πολύχνης, Ομόνια Σύνδου. Ναι. Αυτή η Ομόνια Σύνδου παντού μπαίνει. Σύνδος Καμπανιακός. Ναι. Έχω δει ξύλο. Ξύλο έπεφτε και στο Πόξ Παύλος Μελάς. Πόξ, ξυροκρίνει με το. Ολυμπιακός Τερψιθέας Καλυθέα που λέει ο Χιλιντίδης. Και αυτό. Εντός Θεσσαλονίκης τώρα. Ναι. Έχω δει πανό σε αγώνα προοδευτική ΠΑΟΚ που έλεγε καλύτερα νεκρός παρά Ιωνικός. Ωραίο ντέρμπι και είναι. Απίστευτος. Η ομάδα της προοδευτικής δίνει λέει εισιτήρια στο παδό του Ιωνικού για την πρεμιέρα. Προοδευτική Ιωνικός στη Γράμμα Εθνική. Θα υπάρχει άρα για αυτό το πανό, να το σηκώσουν. Λοιπόν, έχω δει πολύ ξύλο. Στην Νίκαια μάλλον για να είμαι πιο ακριβώς. Σε αγώνα κυπέλου Ηρακλής ΑΕΚ το 77, μέχρι τότε είχε πεζουλάκι, μετά βάλαν κάγκελο στο μεταξύ διάζωμα και αγωνιστικού χώρου. Δεν μιλάμε για ξύλο, μιλάμε για παραδοσιακό ξύλο, δηλαδή ξέρεις ότι θα το δεις. Θα πας και είναι εγγυημένο ότι θα πέσει. Τον οποίο ξεντήσανε το διαιτητή και πήραν τα ρούχα του και τα κρεμάσανε στα σημαίακια γύρω-γύρω από το γήπεδο του. Πετούσαν τους παίκτες της ΑΕΚ από την καταπακτή μέσα. Βαρέλια πέφτανε από την κερκίδα μέσα στον αγωνισμό. Βαρέλια. Συγγνώμη, κύπελο ήταν εκείνο το 3-3. Παμπορίδης ο πατέρας. Ο Πάς Παμπορίδης έφαγε το ξύλο. Το 77. Και ο Παμπορίδης βέβαια έπαιξε ΠΑΟΚ Ηρακλής και για εκδίκηση έπαιξε 90-10 το υπέρ του ΠΑΟΚ. Και επίσης... Τέτοιο βίωμα είχε το παλικάρι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Να εξηγήσω γιατί το Βέρια Νάουσα. Γιατί η Ναουσέ είναι πιο σκληροτράχυλη και αγνή και η Βεριώτης είναι η Πρωτεβουσιάνη. Για πες. Υπάρχει αυτό το. Η υπάρχει λογική, και... ναι. Σου εξηγώ ποια είναι η λογική. Ποια είναι. Λοιπόν. Και επίσης το Νίκη Βόλου φυσικά με τον Ολυμπιακό Βόλου είναι παραδοσιακό. Δεν μου λες τώρα που έχει γίνει αυτή η νέα ομάδα του Βόλου Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου που είναι και οι δύο ενάντια στο καινούριο σύλλογο που πατρονάρεται από τον Δήμαρχο. Δεν θα θέλεις να πας να δεις ένα παιχνίδι τέτοιο? Εγώ? Ναι, δηλαδή τώρα να πας εκεί να πεις τα τσιπουράκια στο Βόλο και να δεις αυτό το παιχνίδι. Αυτό τώρα δεν λέγεται από το τηλέφωνο γιατί υπάρχουν καινούργιες ομάδες για άλλους λόγους. Ξέρετε. Καλά, εντάξει, οκ, okay, να δεις το Γαλάτι από πίσω, το Μπέγιο να κλαίει που τον έδιωξε από την παράταξη τη δημοτική. Ωραία πράγματα. Και επίσης, ξύλο έχω δει. Πιερικός ΠΑΟΚ το 85 που μπήκανε και βγάλαν τα δοκάρια. Αλήθεια, και τρώγανε, κολυδρο... το χόρτο. Κολυδρός σε γυναικός έχει παίξει ποτέ αντίπαλοι ως ομάδες? Δεν το γνωρίζω. Αναγέννηση Κολυδρό γυναικός. Ο Κολυδρός πιο φιλοειρηνική ομάδα είναι. Από την ομάδα του γυναικού. Νομίζω.
Ναι. Θα μας πει κάποιος φίλος από την περιοχή εκεί. Και ξύλο έπεφτε πάρα πολύ στα χωριά της Δράμας. Πάρα πολύ ξύλο. Δράμα είσαι. Ναι, εκεί έπεφτε. Έχει πιο λαϊκό κόσμο η Δράμα, ρε παιδί. Και εκεί τρακτέρ και αγροτικό με τα καντρόνια μέσα. Κάποιος μας λέει για να γίνει Σερών. Δεν έχω δει παιχνίδι εκεί πέρα, αλλά πολύ πατριωτική ομάδα. Μέχρι και όλο το χωριό έπλεγε. Πασουλιακός Έρος 85, έχεις πάει. Πασουλιακός. Ο Πασουλιακός νέο Σούλη Σερών. Ε? Και εκεί πάνω στην Τζουμαγιά έπεφτε ξύλο. Γιατί είναι Τζουμαγιά. Όλοι οι Τσιγκάνοι εκεί. Εκεί γύφτη δεν είναι. Νέο Σούλη Νταρνάκηδε εκεί από Παναγία. Πάρα πολλούς λένε τρακτερόγυφτοι, ναι. Ο συνοικισμός, έτσι το λένε. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε κύριε Βαρδάκη. Ήσασταν κατατοπιστικότατος. Όταν μιλάς για μπάλα, ωραία. Άμα μιλάς για τις δίσκο, να πούμε, χάνεις το αγριλίκι σου, να πούμε. Πέμπτος από το τέλος, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Κωστάκη. Έλα, φίλε. Σ' αγαπώ πολύ καταρχήν. Ναι, άρα έχεις βγει. Για να με αγαπάς πολύ έχεις βγει οπωσδήποτε. Όχι, αγόρι μου, όχι. Κι εγώ που σ' αγαπώ και μόνο πιο μένα. Δηλαδή, άπιντος με αγαπάς. Σ' αγαπάω γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση καταρχήν. Αυτό είναι καλό. Ναι, γι' αυτό σ' αγαπάμε. Γιατί σ' αγαπάμε, ρε. Γιατί είσαι όμορφος. Αυτό αποκλείεται, ναι, σωστό, ρε. Η μάπα μου δεν είναι, ναι, σωστό. Είσαι αξιοαγάπητος και είσαι και καλό παιδί. Πιστεύω ότι είσαι καλό παιδί. Κάθαρμα είμαι στην πραγματικότητα. Είσαι και κάθαρμα. Από αυτά που λέει φίλε τα αντίθετα είναι όλα, να ξέρεις. Όχι. Είναι καλό ψυχό. Κάθαρμα είναι, νομίζω, στη δουλειά του πάνω πρέπει να είναι. Κάθαρμα και καλό. Είναι, στη δουλειά του είναι. Αλλά είναι ψυχάρα στην πραγματικότητα. Πώς θα επιβιώσω εγώ, κάνοντας τον κύριο εδώ πέρα. Με τους καρνίβαλους εδώ. Πώς θα γίνει. Όλους μαμά μας λέει καρνίβαλους εδώ. Ναι. Τέλος πάντων, να σου πω εγώ μια ιστορία τώρα. Θέλω να ακούσεις. Για πες την ιστορία. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα 86, 90 κιλά. Ανάλογα πώς θα έχεις τα κιλά. Είσαι χοντρός, είσαι σφιχτός, είσαι γρήγορος. Όχι, έχω την κοιλίτσα μου. Είσαι ψηλός, κοντός. Ναι. Είπα ένα 86 είμαι, αδελφέ. Ένα 86 δεν είναι κοντός. Ναι. Και έχω την κοιλίτσα μου, ένα... Προς το καλό, προς το ωραίο παιδί, ρε παιδί μου. Αργός, έτσι. Ναι. Όχι, αργός, δεν είμαι αργός. Είσαι γρήγορος, ναι. Νορμάλ. Εντάξει. Ούτε αργός, ούτε γρήγορος, νορμάλ. Ναι. Λοιπόν, εγώ ρε παιδί μου δεν είχα πολλά φράγκα στη ζωή μου, έτσι. Δεν πειράζει. Ναι, άκου να σου πω. Με τις γυναίκες, αν βάλουμε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 20 και το 1 είναι η καλύτερη, ας πούμε, και το 20 η χειρότερη, ήμουνα στο, μια ζωή στο 2 με 3, 4 εκεί έπαιζα. Ναι. Μια φορά μπορεί να πήγα 2 και στο 8 και στο 9. Ναι. Και 2 φορές πήγα και στο 1. Πήρα τη θεά, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Γιατί μου τα λες όλα αυτά. Άκουσε ρε την ιστορία. Για πες την ιστορία. Την ιστορία. Ναι. Μετά από κάποια χρόνια, όπως είπα, δεν είχα και μεγάλη οικονομική άνεση. Ναι. Ό,τι έκανα το έκανα ρε παιδί μου με τα δικά μου τα λεφτά. Πήγαινα και τα τραξιδάκια μου, αλλά δεν τα σκορπούσα. Δεν έκανα τη μεγάλη ζωή. Δάνεια, πήρες δάνεια. Όχι. Συνετός άνθρωπος, ναι. Συνετός, ναι, μετρημένος. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Εντάξει, κάναμε και τις ασφαλίες ρε παιδί μου, πάγαμε και λίγα λεφτά παραπάνω. Αλλά πάντα έκανα το κουμάτι μου ώστε να είναι μία ή άλλη. Ναι. Είχα κάποιους φίλους ρε παιδί μου, γνωστούς ας το πούμε έτσι, οι οποίοι είχαν τα λεφτά με τα δάνεια, παίρναν πάντα το ένα και το δύο, στις γυναίκες εννοώ. Ναι. Είχαν τα λεφτά, έπαιρναν τα δάνειά τους, τους ξεχρέωνε τη μία ο μπαμπάς τους, τη μία ο θείος τους, τη μία η γιαγιά τους. Ναι. Μετά από κάποια χρόνια γύρισε ρε παιδί μου, τούμπα η φάση, ήρθε ένας ξεχασμένος θείος μου από την Αμερική και μου λέει «Ανιφιέ, πάρ' τα φράγκα τώρα και κάνε τι γουστάρεις. Βγάλε όλα, ό,τι γούστο δεν έχεις βγάλει, βγάλ' το». Ωραία. Ωραία. Οι άλλοι όμως που είχαν τα φράγκα, τελειώσανε, είδε, έπεσε η κρίση, τελειώσανε τα γούστα, αυτοί είχαν συνηθίσει τα πολλά,
και για να ξεχρεώσω. Τους λέει αυτός που θα τους ξεχρέωνε, για να ξεχρεώσω, το λέει, θα πας με τον μαύρο, με τον Αράπη. Ναι. Τι να κάνουνε, πήγανε. Με τον Αράπη πήγανε, ναι. Πήγανε με τον Αράπη, ναι ρε φίλε, πήγανε. Να έχω και έναν ακόμα γνωστό, τώρα είναι έτοιμος να πάει με τον Αράπη. Ναι. Για να ξεχρεώσει. Ναι. Και να ρωτιέμαι ρε φίλε, ποιος είναι πιο μάγκας. Εγώ που μια ζωή ήμουνα δεύτερο, τρίτος, τέταρτος. Ή αυτός που πήγαινε, που ήταν πρώτος και πήγε με τον Αράπη. Κοίταξε, εσύ είσαι η σταθερότητα και ο άλλος είναι το suspense. Εσύ τι ήθελες, τη σταθερότητα ή το suspense. Τι θα μείνει ρε φίλε στη ζωή, τι θα μείνει, τι μένει στη ζωή. Αυτός θα φύγει ποτέ η ρετσινιά του Αράπη από αυτόνα. Ναι, αλλά και εσύ δεν πήγες στο νούμερο ένα. Ναι, αλλά εγώ έχω όλα τα προσόντα πλέον να πάω. Ναι, αλλά τώρα δεν σου κάνει κουκ. Πώς δεν μου κάνει κουκ, κάνεις λάθος, τώρα είναι που μου κάνει κουκ. Κοίτα μην πας. Η ρετσινιά του Αράπη θα βγει, αυτό θέλω να μάθω. Ναι. Εντάξει. Φεύγει. Δεν φεύγει, αλλά και η πρωτιά μένει. Η πρωτιά μένει, αλλά τον Αράπη να πούμε να στον κάνει το, θα το συμφώνει. Ναι, αλλά τι ζεις. Τι ζω. Πήγα, σου είπα, έκανα και εγώ τα γούστα. Δεν πήγα στο Μοντε Κάρλο στο καζίνο. Πήγα στο καζίνο της Πάρνηθας. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί καζίνο να σου λέει το ένα, καζίνο και τα άλλα σου λέει άνθρωπος, ρε παιδί. Πιο καλά εσύ είσαι. Πιο καλά εσύ είσαι. Πιο καλά, δεν είμαι, έτσι δεν είναι. Ναι. Και από πίσω είμαι και κλειστός. Δεν είμαι ανοιχτός. Ναι. Α, μπράβο, έχει πέσει τους αεξίδες και τους βάζονους πλέον. Πώς πέσει η ζωή, έχει πέσει για τις μεγάλες ομάδες. Δύο είναι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, κοτάκι μου. Κατάλαβες, αυτές που δεν πέσαν ποτέ. Ναι. Η μία είναι ο ΠΑΟ. Και μία άλλη είναι ο Γαύρος. Επόμενη γραμμή, εκεί καταλήξαμε. Εκεί καταλήξαμε. Εκεί καταλήξαμε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Μια χαρά. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Ράπα. Καλώς τον. Πραγματικά ο προηγούμενος φίλος αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του Βεσόρου. Μια ζωή πάω και το Βεβέρδος. Παλαρός. Κάνε παύσεις, βάζε κόμματα και πάμε πάλι. Λέω, αντικατοπτρίζει. Μ' ακούς. Σ' ακούω, αλλά... Την πραγματικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Τρίτος, τέταρτος ο ΠΑΟΚ μια ζωή. Πρώτος Ολυμπιακός, αλλά δεν πρόσθεσε και τη ρετσινιά το στημένο μου, έτσι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω. Είναι ο Αράπης συγκεκριμένη της υπόψης, έτσι. Η ρετσινιά των... Στημένων. Ποιο στημένο? Το στημένο που αποκαλεί όλη η Ελλάδα. Δεν μιλάω προσωπικά εγώ. Στημένο παιχνιδιών. Στημένο παιχνιδιών, στημένο πρωταθλημάτων. Δεν βγήκα εγώ να κάνω τώρα δίκη του Sky, απλά αναφέρω. Εσύ σαν ΠΑΟΚ δεν έστησες μάτς. Κοίταξε, εγώ είμαι γεννητή 90. Δεν ξέρω τώρα ο ΠΑΟΚ τι έκανε τώρα. Σε ρωτήσω εγώ το άλλο. Ποια ελληνική ομάδα δεν έστησε μάτς? Ναι, καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τότε τι πιει, ποια ρετσινιά μου λες τότε? Κοίταξε. Τη ρετσινιά των στημένων. Τον παραπάνω στημένο δηλαδή. Δεν μίλησε για στημένα. Μιλούσε για τα πρωταθλήματα που τα πήρε με βοήθεια μάλλον. Παράγκα, ας πούμε. Παράγκα. Ο Αράπης δεν κατάλαβα ποιος είναι τώρα. Ο Αράπης είναι Ολυμπιακός. Πάμε παρακάτω. Σήμερα ο σκηνοθέτης θα βγάλει το έργο ανάποδο, ναι. Λέγε. Αξιοπρεπής εμφάνιση του Ολυμπιακού, νομίζω. Ίσως και να ήθελε να φαγωθεί. Είναι αξιολύπητος ο Ολυμπιακός, ο οποίος πανηγυρίζει. Το μη διασυρμό. Αυτός είναι ο κόσμος. Αξιολύπητος είναι ο κόσμος του, όχι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν, νομίζω, μέσα στο γήπεδο πολύ σοβαρός. Ο κόσμος του είναι αξιολύπητος. Που πανηγυρίζει, όχι ο Ολυμπιακός σαν... Αν είναι μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός, δεν θα πρέπει ο προπονητής του, οι παράγοντες του, ο κόσμος του, οι δημοσιογράφοι του, να πανηγυρίζουν για το μη διασυρμό. Το μικραίνουνε. Ναι, από τη στιγμή που θεωρείς τον Ολυμπιακό μεγάλο μέγεθος, νομίζω ότι αυτό είναι εξευτελισμός. Απλά δεν μιλάς, είναι... τελειώνει και δεν μιλάς. Και εξευτελισμός είναι κιόλας η δηλώση του Σάββα Θεοδωρίδη που βγήκε να μιλήσει ακόμη μια φορά για την ελληνική διατησία. Τετάρτη σήμερα ημέρα Champions League. Νομίζω ότι ο κύριος Σάββας περνάει δύσκολα και φέτος. Και τι πρέπει, εσύ νομίζεις ότι ο παδί του Ολυμπιακού θα κλάψουνε, είναι κλαψιάριδες. Δεν θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον η θύρα 7 η κλάψα σου λέει κάτι τόσα χρόνια για μια διαιτησία. Η μαγιά του Θεοδωρίδη ποια είναι και του Ολυμπιακού. Να το πάρει χωρίς διαιτησία.
χωρίς μεγάλο προπονητή, να το πάρει. Εκεί είναι η μαγιά του. Όχι να κλαίει σαν γυναικούλα ο Θεοδωρίδης. Με ένα αθλητικό full back, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παίξει 3-5-2, πιστεύεις, με το υπάρχον. Από την άλλη μεριά, ναι. Αν γυρίσει ο Γιαννούλης, το μπορεί. Ο Γιαννούλης είναι μυϊκά, το βάλει στον πάγκο 40 κιλά, δεν πάρει και αυτό. Το πιστεύω, το Γιαννούλη. Εντάξει, εντάξει, αμυντικά κι αυτός είναι λίγο. Το πιστεύεις γιατί παίζει τον Φλουφλάκο είναι λίγο. Φλουφλάκο είναι. Είναι καλύτερο από τον Λεβέκα, αλλά είναι φλουφλάκο. Θα μπει στο γυμναστήριο. Αν δεν μπει στο γυμναστήριο. Βέβαια δεν είναι και τόσο γυάλινο στον Λεβέκτορα. Εντάξει, μην τρελαθώ. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και μετά να πω κάτι στο γιατρό και να κλείσω. Λοιπόν, αν σου έλεγα να δώσει έναν παίκτη από το ρόστερ του ΠΑΟΚ για να, τον αγώνα τη ΑΕΚ, τον επερχόμενο αγώνα του Europa League και τη ΑΕΚ, ποιον θα έδινε? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Ξανακάτι μου. Αν σου έλεγα να δώσει έναν παίκτη από το υπάρχον ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Το αντίστοιχο ρόστερ της ΑΕΚ και τον αγώνα του Europa League, τον ερχόμενο. Α, δηλαδή, με την αγώνα, για να βοηθήσω την ΑΕΚ. Το παίκτη κλειδί, ναι. Ναι. Λοιπόν, καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Δεξιμπάκ, αριστερό μπακ, στο περδεθέλω. Σιμώες δεν έχω ανάγκη, Γιώχανσον, Μανταλό. Καντούρι. Κανέναν. Κανέναν, είσαι σίγουρος? Σε 4-2-3-1 αριστερά έχει τον Κλωναρίδη, ΑΕΚ, ναι. Ναι. Μπορώ να του δίνα τον, Μπέλκα ή τον Λιμιό. Μπέλκα ή Λιμιό. Στη θέση του Κλωναρίδη, ένα παίκτη μόνο. Έναν παίκτη. Οκ, καλώς. Γιατρέ. Να του δώσω τον Πρίγιοβιτς, δηλαδή, για να βγάλω τον Αλμέ, τον, πώς το λένε, τον Λιβάδια, τον Αραούγο. Να του δώσω τον Εκαλτουρί και να βγάλω τον Μάνταλο. Να του δώσω τον Πιερίνια και να βγάλω τον Λάζαρο. Να του δώσω τον Τσίμηρο και να βγάλω τον Σιμόες. Να του δώσω τον Ελκαντούρι και να βγάλω, ξέρω εγώ, τον Μαουρίτσιο και να βγάλω τον Γιώχανσον. Να του δώσω, ξέρω εγώ, τον Ζαμπράνο και να του βγάλω τον Βράνιες. Ίσως και εκεί. Να του δώσω τον Ζαμπράνο για να πιάσει δίπλα στο Βράνιες. Να βγάλω τον Τζότσιτς από εκεί. Τον Τζότσιτς. Πώς? Ο Μάτος. Το Μάτος. Καλύτερος και από τον Μπακάκι. Ναι, και ο Μάτος. Και από τον Γκάλο. Ναι, και ο το Μάτος θα τον έδινα. Μπράβο. Ο Μάτος για δεύτερη. Βέβαια. Πεκταράς. Και θα έδινες και Ρέι. Και το Ρέι θα έδινα. Μπράβο. Εμένα δεν μου αρέσει το τερματοφύλακα. Από τον Ανέστη μου αρέσει πιο πολύ, βέβαια. Έχει δίκιο. Κοίταξε. Ωραία ερώτηση. Μια στιγμή και κλείνω. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ρέι δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό. Απλά είναι ένα σταθερό μέτρο τερματοφύλακα. Η αίσθηση δηλαδή, μου ότι είναι πνευματικά δεν κάνει για αυτό το επίπεδο. Όχι, ακόμα δεν είναι όριμος να παίξει στην Ευρώπη. Εγκεφαλικά λέει. Όχι, όχι. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Ρέι είναι πιο επιρροπής στο να σου κάνει μια καλή απέκρουση παρά να σου κάνει γκάφα. Δηλαδή το αντίθετο του Γλύκου. Μα έκανε ήδη δύο γκάφες μεγάλες. Δεν ήταν γκάφες αυτό τώρα που θα μου αναφέρεις για τα μακρινά σουτ. Το πέναλτι που κάνει. Το πέναλτι που κάνει με την Έστερ σου. Είναι ένας αποκλεισμός. Γενικότερα οι τοποθετήσεις της μακρινά σου είναι κακές. Αφήνει εκτιμή την αιστεία του. Γιατί δεν σχολιάζεις το σφάλμα του Κρέσπο όμως. Στη φάση αυτή να με το πέναλτι. Νομίζω πιο πολύ ευθύνη είναι του τερματοφύλακα παρά του Κρέσπο. Τερματοφύλακας που έχει όθηση ο παίκτης, ο αντίπαλός του, έξω από τη μεγάλη περιοχή πλάγια και του κάνει από πίσω πέναλτι, πνευματικά είναι όπως λέει ο γιατρός.